Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη τη γη, μέσω του διαδικτύου, μέσω του ίντερνετ. Μπορείτε και μας ακούτε παντού από όλο τον πλανήτη, έτσι. Και έχουμε και φίλους και από Αμερική και από Γερμανία και από όλη την Ελλάδα, φυσικά από όλους τους νομούς. Ενδεικτικό το ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα. Πάντοτε εδώ στο Λίμπερο 107,4 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 11. Τάσος Τρέγιας και Ζάχος Ντρούνου θα σας κρατήσουν στην τροφιά και σήμερα, πρώτη ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα, να καλησπερίσω τον Τάσο και όλους τους φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα στους ελεύθερους πολιτικημένους. Θα μολύσανε, εντάξει, για τα καλά μας θα μολύσανε. Ενθαρρυντικά μηνύματα. Δόξα τω Θεώ, μόνο δύο κρούσματα σήμερα. Δεν άκουσα από σήμερα σοβαρά. Από ό,τι ενημερώθηκα, μόνο δύο κρούσματα. Δύο κρούσματα είναι μηδέν. Και τα 5 και τα 10 μηδέν είναι, εντάξει. Και τα 5 και τα 10 και τα 20 είναι μηδέν. Δόξα τω Θεώ, πάει καλά η υπόθεση και μακάρι να συνεχίσει να πάει έτσι, να μην έχουμε ιστορίες για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα για την υγεία μας φυσικά, για την ασφάλειά μας, για τον δικό μας ανθρώπων, τις οικογένειές μας κτλ. Αλλά και για την οικονομία μας, γιατί το μεγάλο στοίχημα Ζάχου πλέον είναι η οικονομία, τι γίνεται με τους εργαζόμενους ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν θέσεις εργασίας, για τους επιχειρηματίες, τους ξενοδοχείο υπαλλήλους και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Θα είναι λίγο δύσκολη χρονιά. Πιστεύω όμως ότι λίγο ένας, λίγο άλλος, λίγο χασούρα από εδώ, λίγο χασούρα από εκεί, θα τα βολέψουμε, θα τα παλέψουμε. 10 χρόνια αντέξαμε, ρε Ζάχου. 10 χρόνια αντέξαμε σφοδρή επίδυση λιτότητας. Σφοδρή, δηλαδή δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία της Ελλάδος τέτοιο πράγμα. Οπότε εντάξει, πιστεύω ένα καλοκαίρι θα περάσει. Αν όλα πάνε καλά φυσικά και αν είμαστε λίγο προσεκτικοί ακόμα, εντάξει, δεν θέλει πολλά πράγματα, λίγο να προσέχουμε για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Θα το νικήσουμε και αυτό. Θα το νικήσουμε και αυτό από ό,τι φαίνεται. Έχω αισιόδοξες βλέψεις. Είμαι αισιόδοξος για το συγκεκριμένο θέμα. Δόξα τω Θεώ. Καλά πάνε και τα πράγματα, οπότε. Η κόπη μας, Ζάχο, ο εγκλισμός, απέφεραν καρπούς. Δόξα τω Θεώ. Εγώ επαναλαμβάνω για να το κλείσουμε το θέμα. Θεωρώ ότι αυτό που είπα και την πρώτη μέρα όταν έγινε η άρση των απαγορεύσεων, ότι μπορούσε να ανοίξει. Αν όχι, όπως είπαν, 25 και λίγο νωρίτερα και μία-δύο εβδομάδες, εγώ θα το άνοιγα αμέσως στην εστίαση. Εντάξει, λογικά όμως απελευθερώνονταν πολλοί κόσμος απότομα και σαν δουλειά έπρεπε να πάνε οι εργαζόμενοι και γενικότερα εμείς που θα πηγαίναμε έτσι και να πιούμε έναν καφέ. Αλλά νομίζω, θα θυμάσαι την πρώτη μέρα το είπα, ότι θα ήταν πιο ελεγχόμενη έτσι η κατάσταση και είδαμε όλο αυτόν τον καιρό. Είδαμε τι έχουν γίνει σε πλατείες, σε δάσεις, έξω από μαγαζιά. Θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο, εντάξει, έστω και μία εβδομάδα τώρα που κερδίζουν τα μαγαζιά, κάτι είναι γι' αυτό. Την άλλη Δευτέρα να πούμε ότι ανοίγει η εστίαση, έτσι. Αν ότι είμαστε 10-11 εκατομμύρια πληθυσμός η Ελλάδα, ήταν ελάχιστες οι άσχημες περιπτώσεις που είδαμε. Δόξα τω Θεώ, ευτυχώς, ήταν μηδαμινές έως καθόλου οι περιπτώσεις που υπήρξαν σε αυτή την περίπτωση. Αλλά θεωρώ ότι ήθελαν να το ελέγξουν, ήθελαν να έχουν κάποια νούμερα και γι' αυτό λέγαμε για σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα. Ο λόγος ήταν αυτός. Τώρα που είδαν ότι τα πράγματα είναι καλύτερα, ορίστε, ανοίγουν μια εβδομάδα την εστίαση νωρίτερα από ό,τι λέγανε. Εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινήσει και το ελληνικό πρωτάθλημα αρχές Ιουνίου. Έχουμε θεματάκια, ναι, σήμερα έγινε. Μέχρι 6-7 Ιουνίου. Σιγά σιγά επιστρέφουμε και πρέπει να μείνουμε στην επιστροφή, να μην κάνουμε πίσω γυρίσματα με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ατομική ευθύνη του κάθε ανθρώπου. Λοιπόν, έχουμε και κάποια θεματάκια. Να πάμε πρώτα στα διαδικαστικά και να ξεκινήσουμε και με τα θεματάκια. Να ξεκινήσω εγώ πρώτα. Θα σχολιάσουμε φυσικά. Θα πούμε ότι μέχρι τις 11 και σήμερα ακούτε την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, εντάξει, με τον Ζάχο Ντρούλινγκ και τον Τάσο Τρέγια. Για τους παλαιότερους ακροατές, που είναι και η πλειοψηφία, καθημερινά εκπέμπουμε στο Λίμπερο της καρδιάς σας, μπαίνετε στη φάση μαζί μας, 9 με 11. Για όσοι συντονιστήκατε τώρα, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Καθίστε να παρακολουθήσετε μια εκπομπή μας και αν σας αρέσει, αν γουστάρετε, μπορείτε να μας επιλέγετε καθημερινά να μας ακούτε, να μπείτε και εσείς στη δική σας φάση, στη δική μας μεγάλη αθλητική παρέα που δημιουργούμε καθημερινά εδώ με τον Ζάχο
στο αγαπημένο σας Λίμπερο 107 και 4 στον FM. Πάμε λίγο στα διαδικαστικά, Ζάχο. Πάμε, ξεκινάω εγώ. Ξεκινάμε θεματολογία μετά τις 9.30 παιδιά γράμμες. Έτσι, πάμε. Ξεκινάμε με Μάζδα Μανατίδης που ακόμη μια βραδιά είναι βασικός υποστηριχτής εδώ της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4. Μάζδα Μανατίδης με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, ελαστικά και μετρητή CBSRX. Mazda Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα πάντα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο για ερωτήσεις όσον αφορά τη Mazda Μανατίδης το 2310-924-931. Κοντά μας είναι και το πρατήριο Εγώ Καυσίμων και Διανομής Πετρελαίου Θέρμανσης του Τεχνική Ισακ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στη τιμή του απλού καθημερινά. Πηγαίνετε με το όχημά σας. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα από το γεφυράκι των Μετεώρων. Γεμίστε το ρεζερβουάρ σας με το ποσό της επιλογής σας με ενισχυμένο, επαναλαμβάνω, καύσιμο που δίνει πολύ καλύτερη κίνηση και ζωή στη μηχανή σας. Και πληρώνετε στην τιμή του απλού. Κάθε μέρα μπορείτε να το κάνετε αυτό. Για εσάς που θέλετε πετρέλαιο θέρμανσης, ναι καλά ακούτε, πετρέλαιο θέρμανσης, έχουμε 35 κτλ. Μπορείτε να το κάνετε, αν έχετε κάποια φραγκάκια στην άκρη, γιατί είναι τεράστια ευκαιρία. 30 και 35% είναι η έκδοση αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Μπορείτε να επιλέξετε για να βάλετε τα λίτρα που θέλετε για του χρόνου, να κάνετε δηλαδή μεγάλη οικονομία. Τηλεφωνείτε στο 2310-611-256, επαναλαμβάνω 2310-611-256, και πιστέψτε με ότι ο φίλος Ισάκ ο Τεχλικίδης θα σας δώσει την καλύτερη λύση με μεγάλη συνέπεια, τιμιότητα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Τους υπόλοιπους τους καλούς φίλους υποστηρικτές, να μην κουράζουμε τον κόσμο, έχουμε διαλύματα, θα τα πούμε στις 10 και στις 10.30. Ωραία. Ξεκινάμε με τα θεματάκια. Νομίζω ότι βασικό θέμα είναι η τηλεδιάσκεψη σήμερα που είχαν αυτοί που αποφασίζουν για το μέλλον. Ξεκινάει να το ζάχουν να το συζητήσουν. Ναι, νομίζω δεν τα ξέρω, έχουμε να πούμε πιο πολλά. Αυτό που είπες βγαίνει ότι βασικά και από τοποθετήσεις και πολλών, όχι μόνο προέδρων ή επιτελών αυτής της τηλεδιάσκεψης, αλλά νομίζω εγώ και ένα-δύο δημοσιογράφους που είδα έτσι, κάτι του ιταρίσματα που κάναν και κάτι εκτυπήματα στο διαδίκτυο, είναι ότι 6 του μηνός, 6-7 όπως είπες και εσύ, ξεκινάει το πρωτάθλημα και νομίζω ότι ήταν μια απόφαση που ήταν μονόδρομος. Έτσι το βλέπα εγώ, να σου πω την αλήθεια, γιατί αν θυμάσαι και την προηγούμενη εβδομάδα σχολιάζαμε αυτό που είπε ο Γεωργίου, ότι δεν θα γίνει τελικά το πρωτάθλημα και ξαφνικά, δεν ξέρω δηλαδή, εντάξει ο Γεωργίου έγκριτος δημοσιογράφος, πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία, δεν σημαίνει ότι λέει ο Γεωργίου είναι νόμος, εντάξει. Είχε κάποιες πληροφορίες ο άνθρωπος, τις είπε. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πληροφορίες πάντα γίνονται. Νομίζω ότι όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα στη Γερμανία, θα ξεκινήσει στην Αγγλία μέσα Ιούνιου, θα ξεκινήσει στην Ιταλία, μπορεί όχι αμέσως, γιατί βλέπω εδώ λέει απίθανο να ξεκινήσει τώρα. Βλέπω 13 Ιουνίου, θα ξεκινήσει τέλος πάντων λίγο αργότερα. Δεν γινόταν να μην ξεκινήσει στην Ελλάδα, έτσι. Νομίζω ότι ήταν μονόδρομος το να ξεκινήσει και θα ξεκινήσει και θα τελειώσει και νομίζω αυτό είναι και το σωστό, έτσι. Ναι, μην ξαναλέμε τα ίδια, έτσι, γιατί η άλλη λύση είναι πραγματικά αν όντως υπάρχουν κάποιοι φόβοι, κάποιοι το οτιδήποτε. Εγώ άμα θες μετά συζητάμε, γιατί είδα και το ένα μάτς γερμανικού πρωταθλήματος, το είδα ολόκληρο. Λοιπόν, η άλλη λύση ήταν πραγματικά ότι έπρεπε να διακοπεί κάθε αθλητική δραστηριότητα, ιδιαίτερα που έχει σωματική επαφή, μέχρι να βρεθεί εμβόλιο. Δεν υπήρχε κάτι άλλο, να μην τρελαθούμε. Να δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες για το τι μεληγενέστε, τι υπόθηκε στην τηλεδιάσκεψη. Τονίστηκαν ότι και συμφώνησαν οι περισσότεροι ότι είπαμε να ξεκινήσουμε, λέει, 6 και 7 Ιουνίου, να υπάρχουν 3 εμβόλυμες αγωνιστικές και κάθε Κυριακή να γίνονται τα play-out. Επαναλαμβάνω. Έξι, η πρόταση είναι, χωρίς να έχει τελεσιδικήσει, να ξεκινήσουν 6-7 Ιουνίου με 3 εμβόλυμες αγωνιστικές και κάθε Κυριακή να γίνονται τα play-out. Κάναμε αίτηση για να εγκριθεί από την κυβέρνηση η συγκεκριμένη πρόταση. Δεν ξέρουν ακόμα τι θα γίνει με τη διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδος. Αυτή η διοργάνωση ανήκει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για το όσον αφορά το Κύπελλο, για να ενημερώνουμε τους φίλους ακροατές. Αν βρεθεί κρούσμα κορονοϊού, έχουν δοθεί οδηγίες, οι ομάδες θα εφαρμόσουν πιστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα
και θα δουν τι θα γίνει αν βρεθεί κρούσμα κορονοϊού τότε. Αλλά πρωτίστως, αν συμβεί κάτι τέτοιο, όλες οι ομάδες εφαρμόζουν πιστά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία έχουν κατατεθεί στις ΠΑΕ. Υπήρχε και μια πρόταση του ΟΦΗ για 20% κόσμου, η οποία είναι σεβαστή, λέει, αλλά εκτός από τα θέματα υγείας υπάρχουν και τα επιμέρους θέματα, όπως ποιοι από αυτό το 20% του κόσμου θα μπουν μέσα. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σωστό. Δηλαδή, αν παίξει τώρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Φερρυππίν. Ποιοι εννοείται από τα διαρκείας, παραδείγματος χάρη. Ποιοι, φίλε, από το 20% ποιος θα μπει. Ναι, είναι δύσκολο. Οι ομάδες έχουν δώσει και διαρκείας. Στον ΠΑΟΚ υπάρχουν 22.000 διαρκείας. Αυτό θα σου πει να σου πω μια λύση. Εντάξει, αν ήταν εφικτό, εγώ δεν το βλέπω εφικτό. Αλλά αν ήταν, θα σου πει, ας γίνει μια κλήρωση. Ας κάνει μια κλήρωση η κάθε ΠΑΕ και να βγάζει. Ξέρω εγώ σε κάθε μάτς. Θα είναι άδικο. Άδικο δηλαδή, αυτός που δεν έχει διαρκείας, δηλαδή δεν δικαιούται να πάει στο ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά ξέρεις τι, σωστό. Μα και εγώ στο είπα ότι είναι σωστό. Αλλά επειδή είμαστε σε ειδικές συνθήκες, εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα δικαίου και άδικο. Τίποτα. Εγώ νομίζω ότι είναι σωστό. Καλύτας, μην έχει ή κανένας. Ή όλοι. Δεν υπάρχει. Όλοι δεν γίνεται. Όλοι δεν γίνεται, τότε κανένας. Αλλά τέλος πάντων και 20% να είναι. Πες ότι είναι 20%. Αυτό που το λέγαμε και για πλάκα. Είναι 20%. Και εγώ θα πω για μάτς ομάδας μου, έτσι, γιατί και το σημαντικότερο παιχνίδι. Είναι 20%. 20% σημαίνει στα 20-21.000 4.500 κόσμο. Και είναι 0-0 με την ΑΕΚ και στο 95 κάνει στα τελευταία επίθεση κάνει ένα 0 ο Άρης. Θα τον αγκαλιάσει τον διπλανό σου. Δεν θα τον φιλήσει. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι πάρα πολλά, Ζάχο. Ναι, και όχι, νομίζω ότι είναι... καλύτερα να μην έχει κόσμο έτσι. Εγώ θα πιστεύω ότι θα ήταν πολύ πιο συνετό να τελειώσει η συγκεκριμένη χρονιά χωρίς κόσμο. Έτσι κι αλλιώς. Για να μην έχουμε πισωγυρίσματα, όχι για ένα και μόνο λόγο. Όχι ότι δεν γουστάρω, όλοι γουστάρουμε να βλέπουμε γεμάτα γήπεδα ή έστω και μισά γεμάτα γήπεδα. Γιατί έχει τεράστια διαφορά να δεις μισό γεμάτο γήπεδο από το να το δεις ένα άχαρο πράγμα άδειο. Θα σου πω γιατί είδα τώρα. Θα σου πω γιατί είδα μόλις τελειώσει. Θα σου πω γιατί είδα και, και ποιο μάτς είδα κιόλας. Είναι το ντέρμπι είδα. Το Ντόρτμουντ Σάλκε. Ναι, δεν θα ήθελα με τίποτα να ρυψοκινδυνεύσουν και να διακινδυνεύσουν την επόμενη χρονιά. Ναι, όχι, δεν το συζητάμε. Έτσι, έτσι κι αλλιώς και το επόμενο. Να σου πω κάτι. Κατέστηκε Ζάχο, είναι κουτσουρεμένη, οπότε. Μα έτσι κι αλλιώς και επόμενη χωρίς κόσμο θα ξεκινήσει. Τώρα, αν μετά τις γιορτές εκεί πάνω ή μπορεί και λίγο νωρίτερα, να δούμε ότι αυτός ο κίνδυνος, ξέρω εγώ, έχει πάει στο μηδέν. Τι δεν ξέρω, δεν είμαι και επιστήμονος ούτε γιατρός. Και μας διαβεβαιώσουν ότι δεν υπάρχει τέλος πάντων ή ο κίνδυνος είναι μηδαμινός έως καθόλου, τότε μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό είναι άλλο. Αλλά νομίζω ότι. Και αυτό είναι μονόδρομος ότι μέχρι τέλος της χρονιάς αυτής. Πες λίγο αυτό γιατί έχουμε και άλλα θεματάκια. Ναι, ρε παιδί μου, δεν τίποτα. Ένα τέτοιο. Καταρχήν για το αγωνιστικό να πω πολύ 10 δευτερόλεπτα. Αυτό είδα το Ντόρτμουντ Σάλκε. Πραγματικά αυτό ξέρεις, είναι Άρης ΠΑΟΚ αυτό το μάτς, έτσι. Λοιπόν, καταρχήν καθαρά αγωνιστικά αυτή η Σάλκε πραγματικά αν έπαιζε στο ελληνικό πρωτάθλημα νομίζω θα ήταν κάτω από την 6η-7η θέση σίγουρα. Ένα καφενείο και μισό. Αλλά είναι αυτό που έλεγε και εσύ προηγουμένως. Ένα άδειο γήπεδο, παρότι έλεξε 4-0, δηλαδή θα ήταν πανηγύρι αν είχε κόσμο αυτό τώρα, έτσι. 4-0 έλεξε το μάτς και μπορούσε να έλεξε και 5 και 6-0 και 7-1, ξέρω εγώ. Ήταν άχαρο γιατί έβλεπες, έμπαινε γκολ, έβαζε γκολ, ρε παιδί μου, και καταρχήν δεν πήγαινε ένας πάνω στον άλλο να πανηγύρισουν έτσι από απόσταση. Έβαλε τον πρώτο γκολ αυτός ο Χάλαντ, ο 19χρονος, δεν πήγε κανείς πάνω. Ποιος άλλος θα το βάζει. Ρε φίλε, έβαλε γκολ με το καλάμι, χωρίς πλάκα. Τον έκανε μία σιρτή. Τον θέλει και η μπάλα. Είχε μαζί του καλάμι ψαρέματος. Είχε καλάμι και ψάρμα, δεν ξέρω. Είναι καλός παίκτης. Καταρχήν ενταμαρίσουν δύο μέτρα και είναι και γρήγορος για το ύψος του. Πρώτον αυτό. Πώς το έκανε και τον Άγγλο, Κράουτς. Καμία σχέση. Κράουτς. Καμία σχέση. Καδρώνει ήταν ο Κράουτς, έμπροστα. Καμία σχέση. Αυτός ξέρει και μπαλίτσα. Δηλαδή το ξέρει. Αλλά τον θέλει και η μπάλα όμως, έτσι. Τον θέλει και η μπάλα. Δηλαδή τώρα τον κάνει ο άλλος μια σέντρα έτσι, πώς το λένε αυτές τις, μια ξηραφιά και έτσι, το τέτοιο είναι να την κάνει και βλέπεις και λες τι ουροπλάς έκανε από τη μία γωνία στην άλλη. Και μετά το δείχνει σε replay. Και μπάλα... να βάλουμε και ένα κουιζάκι τώρα. Και το βρήκε στο καλάμι το πόδι. Ναι. Να βάλουμε και ένα κουιζάκι στους φίλους. Θα σου πω μπάλα. Να δούμε αν τους αρέσει. Να βρούμε Έλληνες ποδοσφαιριστές με μεγάλο ύψος. Εγώ σκέφτηκα καταρχήν τον πρώτο, το σκέφτηκα. Ναι, ναι, τι να μην βάλουμε. Ωραίος. Βέβαια. Εδώ και όποιος βγαίνει να μας λέει κάποιον που έχει. Να τον έχει δει όμως. Μεγάλο ύψος εννοούμε πάνω από 1,90 έτσι. 90-95 εκεί. Νομίζω εγώ έναν κατευθείαν μου έρθει. Ο πρώτος που είδα και στο Χαριλάου είναι. Ας πούμε ένα ρε παιδί μου για να καταλάβει ο κόσμος. Ας πούμε Πασχαλάκης.
Από, εγώ σε σέντερ φόνομαι, επειδή είπα για το Χάλαντ. Α, ο ποδοσφαιριστές είπα, ρε φίλε. Γενικά είναι ψηλοί. Ποδοσφαιριστές γενικά και δεν πειράζει, είναι και Ευρωπαίοι, δεν πειράζει, είναι ψηλοί. Όποιος θέλει, όποιος θέλει, έτσι λίγο να ξεφύγει λίγο από τα συνηθισμένα, τέλος πάντων, παίρνει τηλέφωνο και μας το λέει το ποδοσφαιριστή, πάνω από ένα 90. Έτσι, ψηλό Ευρωπαίο ή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ωραία, να πας καλά, εκεί είπα εγώ ένα. Ωραία. Για να, να το κλείσω, πραγματικά ήταν πολύ άχαρο, αλλά ήταν κάτι ρε παιδί μου, τουλάχιστον βλέπαμε, είδαμε, γιατί ξεχάσαμε λίγο, θέλει να ξεχάσουμε πως είναι ένα ποδοσφαιρικό μάτς. Διότι εντάξει, καλά το καλοκαίρι δεν υπάρχουν μάτς, μπει άλλο το καλοκαίρι 2 μήνες, ρε φίλε, δεν υπάρχουν μάτς, τι γίνεται. Ήταν διαφορετικό αυτό το πράγμα. Ήταν διαφορετικό διότι τότε υπάρχει και λέει, μεταγραφές, υπάρχουν τα φιλικά, κάτι κάπως ψιλοπερνάει. Αυτό τώρα 2-2,5 μήνες χωρίς μπάλα και ξαφνικά στη μέση τη σεζόν. Και στο, όχι στη μέση, προς το τέλος, και εκεί που κρίνονταν τα πρωταθλήματα από τόσες χώρες, να διακόπεται έτσι. Τέτοιο ήταν άσχημο. Είδαμε τουλάχιστον ποδόσφαιρο, έστω γερμανικό, που δεν το έχω και σε πολύ σε υπόλοιψη, να σου πω την αλήθεια. Αλλά κάτι είδαμε τέλος πάντων, και σιγά σιγά νομίζω θα αρχίσουν και τα άλλα πρωταθλήματα, τουλάχιστον τα περισσότερα. Μάλιστα. Να δούμε κάτι, τουλάχιστον να παίζετε λίγο η μπάλα μέχρι να ξεκινήσει και το δικό μας, στις 6 του μηνός. Ωραία. Έχω αλλιεύσει ένα θεματάκι που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Και για τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά και για όλους τους φιλάθλους. Όλα ενδιαφέρουν όλους. Συνεκδίκαση λοιπόν θα υπάρξει για τις προσφυγές ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού στο ΚΑΣ. Δηλαδή αυτό που επιδίωκε ο Ολυμπιακός να είναι και αυτός στην ακροματική διαδικασία, το κατάφερε με λίγα λόγια. Αυτό το έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Μαζί λοιπόν ίδια ημέρα, ίδια ώρα, θα εκδικαστούν οι προσφυγές ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού στο ΚΑΣ, όπως γνωστοποίησε το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο. Το ουσιαστικό είναι αν το ΚΑΣ καταλήξει σε μία απόφαση για κάθε προσφυγή ή σε ξεχωριστές αποφάσεις για κάθε προσφυγή. Αυτό είναι η ουσία. Νομίζω μία θα βγάλει. Αφού η μία είναι. Λογική λέει μία θα είναι η απόφαση. Θα διαβάσω το παρακάτω για να καταλάβεις. Το θετικό για τον ΠΑΟΚ. Και το γράφει ένα ουδέτερο site, δεν το γράφει ένα ασπρόμαυρο site. Το θετικό για τον ΠΑΟΚ λέει είναι ότι μετά από αυτή την εξέλιξη θα είναι πιο γρήγορη η διαδικασία και άρα εφόσον αν δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να μπει στα play-off με μείον 7 βαθμούς και να έχει και η πρώτη αγωνιστική τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Mm-hmm. Αυτό που σημαίνει ότι με νίκη ότι πάει στους 4 απόσταση και όχι με μείον 14. Με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός κυνηγούσε την καθυστέρηση. Δηλαδή αυτό που προσπαθούσε ο Ολυμπιακός να πετύχει με όλα αυτά τα τρυπήματα που έκανε όλο αυτόν τον καιρό για να υπάρξει και αυτό στο ΚΑΣ ήταν η καθυστέρηση. Αυτό λοιπόν τώρα θα γίνει πιο γρήγορα η όλη ιστορία και για τις δύο προσφυγές και θα περιμένουμε τι θα γίνει και το κρίνουν θετικό από τον ΠΑΟΚ γιατί μπορεί να μπει με μείον 7 και όχι με μείον 14. Νομίζω το λογικό έγινε και το ΚΑΣ δεν έχει μόνο τις υποθέσεις αυτές, έχει και άλλες, έτσι. Δεν μπορεί τώρα να κάνει μία-μία. Νομίζω το ΚΑΣ το αποφάσισε αυτό, έτσι. Δεν μπορεί η μία-μία να κάνει δύο ίδιες υποθέσεις. Εντάξει. Πάνω κάτω από το ΠΑΟΚ αναφέρουν χαρακτηριστικά. Δεν τρελαθούμε κιόλα. Ας βγει μια απόφαση. Τα σημερινά δημοσιεύματα περί συνεκδίκασης των υποθέσεων στο ΚΑΣ. Σας ενημερώνουμε, λέει ο ΠΑΟΚ, πως όλα έγιναν με βάση δικές μας ενέργειες, προκειμένου να επισπευστεί η εκδίκαση και η απόφαση, καθώς ο μόνος προφανής σχεδιασμός του Ολυμπιακού ήταν η κολυσιεργία και η καθυστέρηση. Αυτό αναφέρουν τα τελευταία νέα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο. Εγώ από Άρη δεν έχω να σου πω κάτι, μόνο εδώ το όσον αφορά για τον μπάσκετ. Για τον, και κατατέθηκε και ο φάκελος για στον κύριο Γεραπετρίτη. Για να πάει FIFA και τα λοιπά, να δούμε τι θα γίνει για την υπόθεση. Ωραία. Για ποδόσφαιρο Άρη νομίζω δεν μετά έχουμε μετά τη διάσκεψη βέβαια. Που έγινε την Παρασκευή. Ωραία, έχω ένα σχόλιο να κάνω γιατί είναι μια για τον ποδοσφαιρικό Άρη, φυσικά για αυτό που έχει από χθες το πρωί που έσκασε αυτό. Δεν είναι είδηση. Στο YouTube ένας δικηγόρος από τη Λάρισα, νομίζω δεν ξέρω που είναι ο άνθρωπος, έβγαλε ένα βιντάκι το οποίο μιλάει ότι. Ναι, αυτό τι ήταν πάλι. Ναι, εντάξει, θα σου πω, θα σου πω τι ήταν. Μπιτζιόρας, Μπιτζιόρας, δεν ξέρω πώς λέγεται. Ο άνθρωπος δεν παίζει και μεγάλη σημασία. Ένας άνθρωπος ο οποίος, τουλάχιστον εμείς δεν το γνωρίζουμε και γενικότερα δεν το γνωρίζει κάποιος. Δικηγόρος και νομίζω πολιτευτής κιόλας. Και πρόεδρος πώς λέγεται, δανειοληπτών, δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό, τέλος πάντων. Ναι, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν κάποιοι Γερμανοί επιχειρηματίες
αυτά τα τέτοια δεν τα μπορώ κιόλας. Το έλεγε ο Γιώργος Αγόρας το πρωί. Δεν χρησιμοποιήσει βέβαια αυτή τη λέξη, αλλά πραγματικά εκεί πηγαίνει το μυαλό μας όταν την ακούμε. Το consortium που λέγανε τότε για τον ΠΑΟΚ παλιά. Το consortium των επιχειρηματιών. Τέλος πάντων, το σχόλιο μου εμένα είναι από την πρώτη στιγμή πραγματικά μου το έστειλε ένας φίλος. Μπορεί να ήταν και ο πρώτος που το πήρε χαμπάρι και μου το έστειλε και λέει: τι είναι αυτό, ρε Ζάχο, που ξέρεις τίποτα. Πραγματικά, αυτό που έχω το δικό μου σχόλιο είναι ότι εγώ, αν δεν δω υπογραφές να λέει ότι ο Γερμανός Τάσος Τρεγιούχτεν και ο Ζάχος Ντρουλούχτεν, δεν πιστεύω, φίλε, ούτε δεν ξέρω ποιον να σου πω. Και δεν θεωρώ καταρχήν σοβαρό κάποιον, ό,τι όποιο και να είναι αυτό, έτσι. Πρώτα κάνεις και μετά ανακοινώνεις. Δεν ανακοινώνεις ποτέ πριν. Αυτό σημαίνει σοβαρότητα, έτσι. Θέλω. Λίγο κάτι. Θέλω. Κάνω. Τελείως. Ναι, θέλω. Είμαι σε διατέτοιο, σε διαπραγμάτευση τέτοιο. Κανένα στον Άρη να μην ξέρει τίποτα από ό,τι διάβασα και κάνω. Πρώτα κάνεις, εκεί φαίνεται η σοβαρότητα. Πας, ελέγχεις, βλέπεις πόσο χρωστάει, πόσο δεν χρωστάει, ποιες είναι οι προοπτικές, τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι το γήπεδο, εκείνο είναι αυτά. Τα βάζεις όλα μέσα στη χύτρα, παίρνεις το κουτάλι, ανακατεύεις και λες: θέλω να πάρω την ομάδα. Την παίρνεις και την μέρα των υπογραφών φωνάζεις και τους δημοσιογράφους και λες: είμαι ο Ζάχος Ντρουλίδης και σήμερα αγοράζω την Μπαϊάρης. Έτσι γίνεται για μένα, έτσι είναι ο σοβαρός. Θα, θέλω, είχα, μπορεί, νομίζω, είναι τι να πω, μη σοβαρά. Μία ερώτηση. Ο επίσημος Άρης τοποθετήθηκε επί του θέματος? Όχι, δεν νομίζω. Τι να τοποθετηθεί, ρε φίλε, και εσύ κάνεις ένα βίντεο και λες: έχω ένα τέτοιο, τι να. Κάτσε, ρε φίλε. Δηλαδή, βγαίνω εγώ τώρα και λέω: πάρω τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν θα βγει ο πρόεδρος Σαββίδης να πει: τι είναι αυτός εδώ πέρα, ποιος είναι αυτός? Τι να πει, δηλαδή, άμα βγουν 10 δηλαδή και πούν: θέλουν τον ΠΑΟΚ, θα απαντάει σε καθέναν? Δεν το θέλω. Φυσικά πρέπει να απαντήσει, όλους πρέπει να απαντήσει, εννοείται. Δεν το. Επαναλαμβάνω. Ωραία, σωστό είναι αυτό. Υπό μία προϋπόθεση. Αυτό είναι σωστό. Αν είχε ενοχλήσει την ΠΑΕ Άρης για οικονομικά στοιχεία και. Εδώ μιλάμε ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή πρέπει να ενοχλήσει την ΠΑΕ Άρης. Βέβαια, ρε φίλε. Και εγώ, άμα βγω δηλαδή και πω ότι θέλω. Όχι, διαφωνώ. Εδώ συζητιέται για να αλλάξει το. Από ποιον συζητιέται? Να αλλάξει ο ιδιοκτήτης. Από ποιον συζητιέται? Όταν λέει αυτός ότι θα πάρουμε τον Άρη και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Και εγώ λέω ότι χθες το βράδυ μου με τη Μόνικα Μπελούτσι. Τι σημαίνει δηλαδή? Κάτσε, ρε φίλε, άλλο σου λέω, άλλο θέλω να σου πω. Μα αυτό έχει γίνει δημόσια και έχει γίνει viral και τα λοιπά. Κυκλοφόρησε και στο διαδίκτυο και τα λοιπά. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει. Όχι, εδώ διαφωνώ. Εγώ σε αυτό. Μία ενημέρωση. Είδες ότι τις άλλες φορές έλεγα δεν έβγαλε ανακοίνωση, δεν έκανε, δεν έρανε. Ναι. Το καυτηρίαζα. Τώρα διαφωνώ. Δεν μπορεί να ασχολείται με δηλαδή κάτι. Δηλαδή να το θεωρήσουμε αστείο. Εγώ το θεωρώ αστείο. Ναι. Αν έλεγε ο κύριος Μπατζή. Πώς λέει, για μένα, για τη δική μου λογική. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστή. Δεν ξέρω πώς το λένε. Αν έλεγε ότι επικοινώνησα με την Μπαϊάρη, ζήτησα τα οικονομικά στοιχεία. Έχω τα οικονομικά στοιχεία. Οι κύριοι αυτοί είναι σοβαροί, είναι η Τάδε, είναι αυτός που έχει τη Mercedes, αυτός που έχει την Audi και ο ξάδελφος του Μπατζανάκη που έχει την Mercedes, ξέρω, ξανά το ίδιο λέω. Τότε να πω ναι. Τώρα θα κάποιος, νομίζω, είχε, μπορεί να κάνουμε τον Άρη, άστα αυτά, να κάνουμε τον Άρη, θυμήθηκε και την Περούτσια. Τώρα θεωρώ, μακάρι να κάνω λάθος, ότι είναι μη σοβαρό, μακάρι. Τα σοβαρά σου είπα ποιες είναι. Προφανώς και γι' αυτό να μην υπήρξε. Ναι, ρε, εσύ τώρα τι να πω. Τι να πω. Θα δείξει. Λοιπόν, άλλα θεματάκια. Ο ΠΑΟΚ είναι σε αναζήτηση τεχνικού διευθυντή. Το όνομα που παίζει αυτή τη στιγμή και ακούγεται ότι είναι κοντά στο να έρθει στον ΠΑΟΚ είναι ο Γερμανός Όλαφ Ρέμπε. Εργασιομανής και Γερμανός. Σε όλες τις ενεργειές και το σχεδιασμό του. Το αν μπορεί να ανταπεξέλθει στο έργο του εξαρτάται από πολλά πράγματα. Στη Βόλφσμπουργκ είχε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Τις δύο τελευταίες χρονιές όμως δεν τα πήγε και τόσο καλά στη Βόλφσμπουργκ. Πληροφορίες λένε ότι στη Γερμανία έχει πολύ καλό όνομα και είναι τελειομανής. Σε όλες τις ομάδες που δούλεψε ήθελε να έχει τα ενία και είναι αγαπητός στους ποδοσφαιριστές. Έχει καλές διασυνδέσεις στη Γερμανία. Μπορεί να προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Αρκεί να του δοθεί χρόνος και αρμοδιότητες, δεν δέχεται παρεμβάσεις από τρίτους και από ό,τι λένε είναι μια καλή επιλογή. Διατηρώ κάποιες αμφιβολίες αν θα ανταπεξέλθει στα ελληνικά δεδομένα. Δεν έχει ιδιαίτερες εμπειρίες εκτός Γερμανίας. Μπορεί να φέρει το γερμανικό μοντέλο στον ΠΑΟΚ με οργάνωση, με τις εμπειρίες του και με τις διασυνδέσεις από ποδοσφαιριστές
που έχει στη Γερμανία. Όλα αυτά τα συζήτησε και τα είπε ο εγγερμανίας ατζέντης Νίκος Καγιούλης, ο οποίος και αγράφησε το προφίλ του τεχνικού διευθυντή Όλαφ Ρέμπε. Έτσι εντελώς ενημερωτικά για τους φίλους του ΠΑΟΚ που προφανώς να μην είχαν ενημερωθεί. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει η δίωξη σε Μαρινάκη από τον εισαγγελέα και πέντε μπράβος του για παράνομη βία σε δημοσιογράφο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τι είχε γίνει στο Μεγάλη Βρετανία το ξενοδοχείο, νομίζω ήταν το 2018. Να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο με τη βοήθεια των Βρετανικών. Θα σου το πω τώρα, θα το θυμηθείς. Με τη βοήθεια των Βρετανικών αρχών άνοιξαν κινητά τηλέφωνα. Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη στον Ευάγγελο Μαρινάκη ως ηθικό αυτουργό για παράνομη βία στον δημοσιογράφο Πάρη Κουρτζίδη, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης νομίζω μιας εφημερίδας. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Νομίζω Αξία. Ναι, νομίζω Αξία, δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λένε. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα με διώξει σε βάρος του Βαγγέλη Μαρινάκη και των ανδρών της ασφάλειάς του ολοκληρώθηκε η εισαγγελική έρευνα για τις καταγγελίες του δημοσιογράφου Πάρη Κουρτζίδη για απαγωγή του στο Hilton τον Μάρτιο του 2018, όπως αναφέρει το έθνος.gr. Η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε δίωξη για το αδίκημα της παράνομης βίας σε βάρος των πέντε ανδρών της φρουράς του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη, σε βάρος και του ιδίου μεγαλομετόχου του Ολυμπιακού για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράνομη βία, αλλά και σε βάρος του εκδότη της εφημερίδας Αξία, Αντώνη Πίκουλα, για συνέργεια στο αδίκημα. Όπως είχε καταγγείλει ο Πάρης Κουρτσίδης, το μεσημέρι της 15ης Μαρτίου 2018 έφτασε σε ξενοδοχείο όπου είχε ραντεβού με στενό φίλο του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, προκειμένου να συζητήσουν για ένα δημοσίευμα που αφορούσε την υπόθεση του επιχειρηματία. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, οι άνδρες ασφάλειας του επιχειρηματία έκαναν ένα ημικύκλιο ασφαλείας σε μικρή απόσταση από τους δύο άνδρες. Ένας από αυτούς κάθισε πίσω την πολυθρόνα του δημοσιογράφου Κουρτζίδη και σύμφωνα με την καταγγελία του είπε πως τον απειλεί με όπλο και πως κινδυνεύει η ζωή του. Μάλιστα φέρεται πως το ανέφερε πως το όπλο έχει σιγαστήρα και πως αν τον πυροβολήσει δεν θα φανεί και δεν θα ακουστεί τίποτα. Τελειώνω. Ο άνδρας ασφάλειας του επιχειρηματία, πάντα σύμφωνα με την καταγγελία, διέταξε τον Πάρη Κουρτζίδη να τον ακολουθήσει προκειμένου να τον πάει στον χώρο εργασίας του δημοσιογράφου, ώστε να αναρτήσει νέο κείμενο επανόρθωσης, ζητώντας συγγνώμη για το προηγούμενο δημοσίευμα. Προφανώς κάποιο δημοσίευμα του συγκεκριμένου Πάρη Κουρτζίδη ενόχλησε τους κατηγορούμενους και θέλησε να τον ανασκευάσει. Όπως αφηγείται λοιπόν ο δημοσιογράφος, πάντα υπό την απειλή όπλου και έχοντας δίπλα του κάποιους ανθρώπους από το στενό περιβάλλον του επιχειρηματία, οδηγείται στο γραφείο που εργάζεται, εκεί που τον περιμένουν πάλι οι άνθρωποι ασφαλείας του, και πράγματι ο δημοσιογράφος ανεβαίνει στο γραφείο και συντάσσει τη δεύτερη απάντηση, παύλα ανάρτηση, με τη συγγνώμη. Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ο Πάρης Κουρτζίδης πενταβαίνει στη Γαδά και καταθέτει όλες τις λεπτομέρειες. Από εκείνη τη στιγμή η ασφάλεια και η διεύθυνση του τμήμα εκβιαστών αναλαμβάνουν δράση και προχωρούν στην έρευνα της υπόθεσης. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι χρειάστηκε η συνδρομή ξένων αρχών Ζάχο, τελειώνω, Μεγάλη Βρετανία, ώστε να αρθεί το τηλεφωνικό απόρριτο, καθώς σύμφωνα με τον δημοσιογράφο υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία των ιδιοκτήτη των Πειραιωτών με κάποιον από τους απαγωγείς του. Γι' αυτό και υπήρξε η δίωξη σε Μαρινάκη, Ευάγγελο και πέντε μπράβους του και στον κύριο Πίκουλα για παράνομη βία σε δημοσιογράφο. Αυτό λέει το ρεπορτάζ σήμερα. Και δεν ξέρω που θα γίνει. Μία σύσταση συμμορίας ακούμε. Θα παρακολουθήσουμε το τι θα γίνει με την δικαιοσύνη. Μία για Νουρουάν ακούμε, μία για χειραγωγημένα ακούμε, μία για απόπειρα δολοφονίας διαιτητή του κυρίου Τζίλου ακούμε. Όλα αυτά νομίζω ότι έχουν μαζευτεί και έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά. Και κάποια στιγμή, παιδιά, okay. Δεν γίνεται όλοι οι άλλοι να είναι νόμιμοι. Όλοι οι άλλοι να είναι νόμιμοι, γιατί αν εσένα σε κατηγορούσε κάποιος για όλα αυτά, Ζάχο, θα ήσουν ισόβια μέσα. Καλά, εγώ θα ήμουν ισόβια, αλλά είπαμε στην Ελλάδα τους ισχυρούς. Εσύ και εγώ και οποιοδήποτε. Τους ισχυρούς δύσκολα να τους πειράξουν. Και είναι προς όλα τα επίπεδα, έτσι. Δεν είναι μόνο στον Ολυμπιακό. Αυτοί οι ισχυροί που εμπλέκονται το όνομά τους σε πάρα πολλά θέματα. Τα νόμιμα. Έτσι, αν υπάρχουν αποδείξεις μέσα. Νομίζω ότι υποστηρίζονται κατά πολύ και από το κυβερνό κόμμα.
Ναι, δεν γίνεται έτσι όλο αυτό το πράγμα. Τα κόμματα δυστυχώς έτσι είναι. Δυστυχώς, ναι, δυστυχώς, εντάξει, οκ. Okay. Δεν θα πούμε εμείς βέβαια ότι δεν είναι δουλειά της δικαιοσύνης η όλη υπόθεση. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Τα ευκόλως ενόμενα παραλείπονται. Έτσι μας λένε, να σας αποδεικτεί αυτό. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Περίμενε λίγο, ναι, έχουμε να εδώ. Ο Ανδρέας μας στέλνει τον πρώτο παίκτη που λέει ο Κουέστα είναι 95. Δεν ξέρω τι είναι ο Κουέστα 95, σοβαρά, δεν το ξέρω αυτό. Και ο Γιάννης Ζουγκόνης μας στέλνει χαιρετίσματα, να είναι καλά. Θα τον επισκεφτούμε όπως. Χαιρετίσματα μας έστειλε κανένα παίκτη, δεν ξέρω ο Άμπαλος, μόνο πίτσες ξέρει και μακαρόνια. Θα πάμε, θα ανοίξει τώρα, θα πάμε όχι αμέσως, αλλά θα τον επισκεφτούμε και στέλνουμε και εγώ τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου στη Σοφία. Λοιπόν, μην ρωτάς ποια είναι η Σοφία, είναι η Σοφία. Λοιπόν... Εντάξει, γεια σου, Σοφία και από εμένα. Μπράβο, η Σοφία. Λοιπόν, μας ακούει και την στέλνω έτσι τα θερμά μου. Ωραίο όνομα και και κούκλα. Όσες Σοφίες ήξερα ήταν όμορφες. Κούκλα είναι η Σοφία, να ξέρεις. Κούκλα, ναι. Μοντέλο, εντάξει. Ναι. Μα σου λέω. Μοντέλο. Θαυμάστρια είναι, βέβαια. Εντάξει, θαυμάστρια μου είναι. Εντάξει, κοπέλα. Θαυμάστρια σου. Ναι, γιατί κακό είναι. Κούκλα. Γιατί τι ήθελες να. Όχι, ρε φίλε. Πάνε... Τι εννοείς, έχει πρόβλημα στα μάτια. Είναι καλά στα νεύρα της όλα. Μια χαρά είναι, τέλεια είναι. Μια χαρά. Τι θα μαζιάζω. Ναι, κάνει τώρα βόλτα και μας ακούει. Λέει, Ζάκο, λέει να σε βάλω να σε ακούσω. Οφθαλμολογική εξέταση. Μια χαρά, τέλεια, μοντέλο σου λέω. Μοντέλο είναι η κοπέλα, εντάξει. Δεν αφήσω το για την κοπέλα, τι είναι μοντέλο. Φωτομοντέλο, φωτομοντέλο. Φωτομοντέλο. Να είναι καλά, να είναι καλά. Παλιά έκφραση. Φώτο μοντέλο. Ναι, να είναι καλά η Σοφία που μας ακούει και περαστικά κοπέλα. Μην σου πω. Περαστικά Σοφία, τι να κάνουμε. Είδες ο Τρέγιας, ο Γαρδέλης. Τέλος πάντων. Εγώ δεν είπα, ρε φίλε. Εγώ δεν έχω θαυμάστριες. Εσύ, εγώ έχω. Έχω θαυμάστριες. Τι να κάνω, ελεύθερο παιδί μου, έχω θαυμάστριες. Κάνε διάλειμμα. Να είστε καλά, κύριε Τρέγια, σας ευχαριστούμε. Σε έστειλα και όλα σας διάβαστο. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο αμέσως μετά. Ανοίγουμε τις γραμμές στο 2310-287 και 38 θα είναι δικό σας. FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, η σκέψη σας στέλνετε στο 54-222-062 το SMS. Στη μέση το κόψαμε την τιμή του SMS 062. Και φυσικά, επαναλαμβάνω, ανοιχτές οι γραμμές μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα που θα κάνουμε ευθύς αμέσως. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα στο Λίμπερο 107,4. Βρισκόμαστε. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Του Λίμπερο, έτσι. Το σπίτι είναι, τα κάνει στο μικρόφωνο, την Παρασκευή όμως εδώ πέρα. Λοιπόν, 2310-287 και 38, επαναλαμβάνω. 2310-287 και 38. FM και ενώ το σχόλιο σας, το μήνυμα στο 54-222 και έχω ήδη δύο, Τάσο, ακούς. Έχω ήδη δύο που μου λένε θέλουμε να δούμε φωτογραφία Σοφίας. Αυτό έλειπε, μην σας δείξω φωτογραφία Σοφίας, ρε φίλε. Σοφία θαυμάστρια είναι. Ούτε εμένα δεν την έδειξε. Δύσκολα, παιδιά. Λοιπόν, αν με δείτε σε κάποιον. Έχω την εντύπωση, αν θυμάμαι καλά, ότι είχα σκάσει μια φορά μύτη στο στούντιο. Αν λες αυτή. Ναι, αυτή. Όντως. Είδες. Έχεις καλό, έχεις καλή μνήμη. Έχεις καλή μνήμη. Ναι, αφού είχαμε κοψίδια και γλυκά μετά, ρε φίλε, τα ξεχνάω. Εντάξει, η κοπέλα είναι μοντέλο και μόνο με ένα μοντέλο σαν και εμένα μπορούσε να βγει. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αφού τραβάω την καριέρα μου. Εντάξει, βέβαια, είναι η μόνη, μπορεί να είναι η μόνη που την αφήνω, ας πούμε, να με συνοδεύσει χωρίς να φοράει το δεκάποντο. Μόνο με δεκάποντο. Μόνο με δεκάποντο, εντάξει. Είναι και ψηλή, βέβαια, εντάξει. Η κοπέλα, γι' αυτό. Εντάξει, ας περάσει κιόλας. Βγαίνουμε έξω και είναι πιο ψηλή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Σωστό και αυτό. Ναι, σωστό και αυτό. Αυτά είναι κανόνες. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Είναι κανόνες αισθητικής και πρέπει να τα προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. 2310-287 και 38. Επαναλαμβάνω, ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο του Λίμπερο. Περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα. Και FM γεννό το μήνυμά σας, το σχόλιο σας στο 54-222. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε κάτι. Πάμε. Ζάχου, αν δεν έχει γραμμή. Όχι, δεν έχει. Πάμε. Okay. Θα ήθελα λίγο να μου την άποψή σου για κάτι που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή. Ενώ γνωρίζαμε όλη και αρχική κατάθεση του κυρίου Καρυπίδη ότι χειροδίκησε ο κύριος Μελισσανίδης κατά του και περιμέναμε και τιμωρίες και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, ξαφνικά στο αθλητικής βίας, στην κατάθεση που έδωσε εκ νέου, ανέρεσε την αρχική κατάθεση και είπε ότι μόνο, λέει, λεκτική, λέει, αυτή υπήρξε αντιπαράθεση. Όχι, καμία, λέει, δεν δώσε μπάτσο, λέει, που είπα, λέει, στην αρχή. Δεν με χτύπησε, λέει, που είπα, λέει, ότι με χτύπησε.
Μόνο λεκτική λέει αντιπαράθεση είχαμε. Τι γίνεται, ωραία. Σε αυτό λίγο, μπορείς να μας διαφωτίσεις ένα, λίγο. Ένα, έχουμε και ένα μήνυμα φίλου, το οποίο δεν το είδα, θα το απαντήσω και το μήνυμα του 736. Είπαμε, φαίνονται τα πρώτα τρία. Αυτό καλό είναι να άλλαξε, σύντομα, τα τρία τελευταία χρόνια. Τέλος πάντων, τα πρώτα τρία νούμερα από τα έξι και όχι τα τρία τελευταία. Λοιπόν, θα σου πω, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο, το σχολίωσα νομίζω. Όχι, δεν ήσουν εσύ όμως. Ποιος ήταν, ποιος. Τέλος πάντων, παίζει ρόλο. Δύο εκδοχές υπάρχουν, έτσι. Και οι δύο θεωρώ ότι είναι πολύ ευδιάκριτες. Η πρώτη, όντως να λέει την αλήθεια, να μην το χτύπησε. Θεωρώ, θεωρώ λιγότερες πιθανότητες να έχει αυτή. Και δεύτερον, να πήρε πίσω την αρχική του. Αν δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω αν το κατέθεσε αυτό, έτσι. Αυτά είναι. Έτσι ακούσαμε, ρε παιδί. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Όντως και έπρεπε, κακώς έπρεπε πριν έρθω εδώ να πάρω τον κύριο Τσαλτίδη να μου πει αν έχει καταθέσει τέτοιο πράγμα ή αν έχει δηλώσει πριν. Δεν το ξέρω αυτό. Αν πάντως είχε δηλώσει πριν και τώρα το πήρε πίσω, αυτό σημαίνει, θέλω να πιστεύω, θα σου πω να ολοκληρώσω, θέλω να πιστεύω ότι αυτό έγινε διότι είναι προς το συμφέρον της ομάδος. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Άμα είναι ό,τι είναι. Το δικό μου μότο είναι πάντα πρώτα είναι το συμφέρον της ομάδας. Πάνω από όλα. Σωστά μιλάς. Είναι το συμφέρον της ομάδας. Να σε ενημερώσω ότι και ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος του Άρη που ανέφερες και πολλοί δημοσιογράφοι του Άρη σε κίτρινες εκπομπές ζητούσαν παραδειγματικά την τιμωρία και τον αποκλεισμό της ΑΕΚ για τη χειροδικία του κυρίου Μελισσανίδη. Αν θυμάσαι εκείνες τις μέρες τι γινόταν στα ραδιόφωνα. Ναι. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι λέγανε να τιμωρηθεί και να αποκλειστεί και να κάνει και το κατέθεσε. Άρα το είχε καταθέσει. Δεν μπορεί δηλαδή να υιοθετούν πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Ένα το κρατούμε. Τώρα, θα ήθελα να μου εξηγήσεις ποιο συμφέρον είναι του Άρη με το να αναιρέσει την κατάθεση ότι του έδωσε σκαμπύλη, ας πούμε, ο Μελισσανίδης στον Καρυπίδη. Θα σου πω. Τι συμφέρον μπορεί να έχει, ας πούμε. Μπορεί να τον είπε για να γλιτώσω, ξέρω εγώ, να υπάρξει κάποια συμβιβαστική λύση. Όχι. Θα σου πω. Και τι συμβαστική λύση μπορεί να υπάρξει. Αν διάβασα σωστά, η ΑΕΚ αντιδρά έτσι, σε αυτό, στην αλλαγή των, το πώς θα βγαίνει ο πρόεδρος ΣΕΠΟ, έτσι. Εκτός αν το διάβασα λάθος, δεν το διάβασα λάθος. Διότι θέλουν τώρα να ψηφίζουν πολύ περισσότερες, να μην ψηφίζουν μόνο οι ενώσεις, έτσι. Να μην ψηφίζει δηλαδή η Ένωση Σερών, η Ένωση Μακεδονίας, η Ένωση, να κάνουν και πιο μικρές υποενώσεις να ψηφίζουν. Δεν ξέρω και πώς είναι αυτό το πράγμα. Η ΑΕΚ αντιδρά σε αυτό γιατί λογικά, έτσι όπως φαίνεται και έτσι όπως λένε οι δημοσιογράφοι και τα αθηναϊκά τέτοια, αυτή τη στιγμή έχει πλειοψηφία στις ενώσεις, άρα θέλει να βγει ο δικός της πρόεδρος της ΝΕΠΟ. Και σου λέω εγώ πιθανόν να το έκανε αυτό, αν λέω το είχε δηλώσει στην αρχή, για να μην μας φάσουν τουλάχιστον κάθε χρόνο και να μην έχουμε 5 και 6 και 10 βαθμούς μείον από τη διετσία. Μάλιστα. Νομίζω, έτσι ναι. Λέω εγώ, έτσι λέω, έτσι προσπαθώ να το ερμηνεύσω, έτσι. Όχι, λοιπόν, γιατί υπάρχει ένας παραλευτικός, ο οποίος θα κρυθεί για το ποιος θα πάει τελικό. Ναι, βέβαια. Είδες. Και είναι λίγο περίεργες, συγκυρίες, για να μην θεωρηθώ κακό πρόεδρο. Ναι, η ΑΕΚ δεν χαρίζει. Δεν θέλω να υπονοήσω κάτι. Όχι, βέβαια, δεν χαρίζει. Δεν θέλω να υπονοήσω κάτι. Η ΑΕΚ δεν το θέλει το κύπελο προς Θεού. Έχει τρεις φορές το πήγε τα αυτιά το κύπελο, το πήγε ο Μάνταλος που είναι σαν το σημαδημένο, σαν τον Αλπατσίν. Εγώ δεν θα αναιρέσω την αρχική μου τοποθέτηση από την ώρα που ξεκίνησε το κύπελο, που είπα ότι φυσικά και η ΑΕΚ έχει το δικό της λόγο, επειδή τρεις φορές πήγε τελικό με τον ΠΑΟΚ και τρεις φορές είδε τον ΠΑΟΚ να σηκώνει μέσα στα μούτρα της το κύπελο και μέσα στο σπίτι της τις δύο φορές το κύπελο, σίγουρα και θέλει να πάει τελικό κυπέλου και να κατακτήσει και το κύπελο η ΑΕΚ. Οπότε εγώ το αποκλείω αυτό το γεγονός. Εγώ δεν το είπα αυτό. Τώρα, σου είπα για την ΕΠΟ. Διότι όποιος δεν τα έχει καλά με την ΕΠΟ, και ο Άρης, μην ξεχνάμε ότι έχει τον κύριο Καρυπίδη, που ούτε οικονομικά είναι δυνατός τόσο πολύ, και φυσικά πολύ περισσότερο, όχι μόνο ο κύριος Καρυπίδης και όλοι οι άλλοι, και στο παρελθόν πρόεδροι του Άρη, εξαγωνιστικά είναι μηδέν. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Απλά επειδή ακούστηκαν καφενιακά πάντα, και δεν είναι δική μας άποψη αυτή, έτσι. Καφενιακά, λέω, ακούστηκαν δύο απόψεις. Νομίζω δεν είχα πρόβλημα. Αλβίλα. Δεν είχα πρόβλημα να σου απαντήσω. Η μία ήταν, λέει, έλεγανε, ρε παιδί μου, να λέει, θα τον έδωσε την πρόκληση, λέει, και τα λοιπά. Πώς τον έδωσε την πρόκληση, όχι, φίλε, δεν θέλει το κύπελο, για να πάρει κύπελο. Τι λέτε, ρε αφού παιδιά, είναι και εκτός πρωταθλήματος. Σοβαρά, μιλάμε. Τι λέτε. Και η δεύτερη ήταν ότι και καλά
να συνέπεσε λέει, το γεγονός με κάποιες πληρωμές που έκανε ο Άρης ξαφνικά. Με, τι, λέει, γιατί, δηλαδή, τι θα, ας πούμε, καταδικάζεται. Σου το είπα και, και προχθές το απάντησα αυτό. Καταδικάζεται ο Μελισσανίδης. Τι θα γινόταν, λέει. Θα έτρωγε 5-6 μήνες, δεν μπορούσε να μπει ένα χρόνο. Δεν μπορούσε να μπει στα γήπεδα. Τι θα τον κάνει. Και διαφωνώ και με τις δύο, αυτές περιπτώσεις για να μην νομίζω ότι είμαι κακοπροαίρετος. Απλά είμαι υποχρεωμένος να μεταφέρω αυτά που λένε πολλοί. Βλαδίου, για να γίνει και θέμα συζήτηση. Ναι, ναι. Δηλαδή ο Μελισσανίδης. Ο Μελισσανίδης δεν δίνει, τώρα ότι. Ναι, δεν δίνει για μεταγραφές. Δεν δίνει για μεταγραφές στην ΑΕΚ και έδωσε τον Καρυπίδη λεφτά. Δηλαδή πού θα πάει αυτό το αδιαρριανό. Όχι, εγώ αλλιώς το παίρνω. Θα φοβόταν δηλαδή ο Μελισσανίδης να καταθέσει ο Καρυπίδης ότι τον έσκασε ένα σκαμπίλι. Εδώ πήγε ρε φίλο, άλλο τώρα πήγε στα κάκαλα. Στου Ευρωπαίου διευθυντέ. Και για να πάμε στο φίλο, εγώ γι' αυτόν τον λόγο ζητούσα να. Αν θυμάσαι, γιατί εδώ πέρα μαζί κάνουμε εκπομπή. Γι' αυτόν τον λόγο μόνο ζητούσα. Αν θυμάσαι, σου έλεγα, εγώ παίρνω σαν τέτοιο ότι ούτε ο γυμναστής χτυπήθηκε ούτε ο πρόεδρος του Άρη. Μόνο που έγραψε ο διαιτητής ότι μπήκε ένας γεράκος και έπιασε τα μέζεα. Μέζεα, είπαμε έτσι. Τα γενετικά όργανα τέλος πάντων του επόπτη, εκεί έπρεπε να τελειώσει το μάτς, έτσι. Νομίζω σε κάποια. Σε οποιαδήποτε χώρα θα είχε τελειώσει. Πρωθυπουργική παρέμβαση. Ποια με ποια? Όχι κυβερνητική. Mm-hmm. Με πρωθυπουργική παρέμβαση έδωσε εντολή ο κύριος Μητσοτάκης να βρεθεί άμεση λύση στο θέμα του Άρη. Σωστά. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε το πρέπον και το σωστό και το νόμιμο. Έδωσε διαταγή το ελληνικό δίκαιο να επικρατήσει. Αυτό είναι. Ο νόμος του κράτους είναι. Το σωστό έπραξε και το δίκαιο για μένα, έτσι, για κάποιον άλλο. Να πούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι, τροπολογία δεν έκανε πάντως, η αλήθεια είναι αυτό. Να ενημερώσουμε τον κύριο Μητσοτάκη ότι υπάρχει για την πέρα πλευρά στην οποία εργαζόμενοι διεκδικούν δεδομένα χρήματα. Καλά κάνουν και να τα διεκδικήσουν μέχρι τέλος. Ναι. Λοιπόν, θα τα διαβάσω. Ναι, όχι, απλά το λέμε. Μα το διεκδικήσουν όπου θέλουν. Νόμιμα πράγματα μεν, νόμιμα και ιδέα. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Φίλε 736, θα σου απαντήσω, έτσι. Πάμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε, το όνομά σου. Μ' ακούτε? Σε ακούμε, το όνομά σου. Ναι, Γιώργος, Νέα Σμύρνη. Α, να τόσο Γιώργαρος. Έλα, ρε φίλε. Γεια σου, Γιώργη. Τι σε έκανε χθες ο Φαλακρός, δεν σε έκλεισε στη τηλεοπτική μαρμίτα? Πήρα από εγώ πρώτη φορά, δεν έχω ξαναπάρει. Ξέρεις, παιδάκι, να κάνω και μια παρέμβαση. Και εγώ λέω κάτι να ακούσω τον άνθρωπο, να πει κάτι. Βγήκε ένα σοβαρό ακροατή. Γιατί όλα τα καραγκιουζάκια βγαίνουν τώρα πλέον. Και βγήκε ένα σοβαρό άνθρωπο, να τον ακούσουμε. Καλά, εντάξει, και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Τον έκλεισε. Δεν λέω τέλος προς τιμήν σας, έτσι να σας γλύψω. Οι εκπομπές που κάνετε εσείς σε σχέση με το πώς έχει γίνει είναι καμία σχέση τώρα. Καλά, μην το. Είναι θέμα γούστου. Αυτό άλλος γουστάρει, έτσι είναι. Αυτά μην το. Εγώ λέω τα προσωπική μου άποψη και το. Εντάξει, εσύ μπορεί. Κάποιος άλλος να. Εντάξει, ρε Ζάχαρο, να σου πω τώρα κάτι. Δεν ακουγόταν καλά οι γραμμές στο στούντιο. Εντάξει. Το παιδί έλεγε Γιώργος από Νέα Σμύρνη Πανιώνιος. Γιώργος από Νέα Σμύρνη Πανιώνιος, τρεις φορές το είπε. Εντάξει, αυτό είναι και θέμα. Και επειδή είπε τρίτη φορά Γιώργος από Νέα Σμύρνη Πανιώνιος, τον έκλεισε. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή, φτιάξε το. Δεν το έκανα επίτηδες. Απλά οι γραμμές ήταν πολύ χαλιά ποιοτικά. Έτσι. Ξαναπήρες μετά και μίλησε. Ξαναπήρες και μίλησε. Μίλησε ένα λεπτό άνθρωπο και δεν είχε και όρεξη μετά. Που κατάλαβα εγώ. Δεν είδα πραγματικά, ήμουνα, κοιμήθηκα και νωρίς. Ναι, έλα Γιώργη, πάμε. Πάμε. Για να δω έτσι να κάνω μια παρέμβαση στην εκπομπή του Καραπιδόρα. Καλά έκανες. Πώς θα πάτε εκεί, ζέστη, κάνετε κανένα. Έχει μάτια. Πολύ ζέστη, ρε φίλε, εδώ πέρα, δεν ξέρω. Έχει πολύ πράγμα, ναι. Τι να πω. Ναι. Τι να κάνω. Εντάξει, εγώ την Παρασκευή πήγα για το πρωτοβουλάνιο, Σαββατοκύριακο δεν έκανα την απόπειρα γιατί εντάξει, θα πήγαινε και η Κουτσή Μαρία, οπότε δεν. Αυτό κοίτα, επειδή. Εντάξει, ακόμα κρύες είναι οι θάλασσες. Γιώργο, κρύες. Επειδή εμείς κοιτάμε τα play-off, τέλος πάντων, υπάρχουν και play-out. Τι γίνεται εκεί πέρα, για πες μας, γιατί δεν του δώσαμε πολύ. Από ό,τι είδα και εγώ σήμερα που διάβασα, ξεκινάει λέει, το πρωτάθλημα 6 με 7 Ιουνίου. Και όπως με τα play-off θα γίνουν και τα play-out. Εντάξει, καλό. Δεν έχετε εσύ δική σου απόφαση να πούμε έτσι, πρόταση είναι. Ναι, έχει γίνει μια πρόταση. Ναι. Αυτό έτσι έχει διαρρεύσει ότι θα ξεκινήσει. Έτσι λένε, δεν είναι κάτι τελεσίδικο. Εντάξει, αυτό που λέει και ο Ζάχος έχει δίκιο. Ότι εφόσον θα ξεκινήσει περισσότερες χώρες, λογικό και είμαστε εδώ που έχουμε τα λιγότερα κρούσματα και έχουν περάσει το διπάσιο αυτή με λιγότερες απώλειες, θα ξεκινήσει και εδώ. Φυσικό και επόμενο είναι. Εντάξει, έστω να βλέπεις λίγο μπαλίτσα, άχαρα θα είναι τώρα, εντάξει, να βλέπεις τώρα χωρίς κόσμο, παίχτες με αποστάσεις, εντάξει, θα είναι κάτι
ωραίο και ελκυστικό. Από άποψη θεάματος θα είναι λιγότερο καλό, γιατί οι παίχτες θα είναι προπόνητοι. Παράδειγμα, βλέπεις τώρα Ραούχο, μπαμ, με μια προπόνηση 2-3 εβδομάδες έξω, ξέρω εγώ, ένα μήνα. Ένα μήνα? Δεν το ξέρω αυτό. Προλαβαίνει τον ημιτελικό, δεν ξέρω. Πότε θα είναι. Δεν ξέρω αν θα γίνει το κύπελο τόσο σύντομα. Θα γίνει, βλέπω. Θα γίνει. Ποιος θα είναι έξω ένα μήνα? Αραούχο. 3-4 εβδομάδες, λέει ο Αραούχο. Ήταν να δεις ατυχία. Πιο καλά. Απλά νομίζω ότι το κύπελο θα γίνει αργότερα. Γιώργο, stop, Γιώργο. Πιο καλά για ποιον? Για την ΑΕΚ. Που δεν θα παίζει, ε. Ναι, βρε, το πατώ τώρα, το χασογκόλης τώρα. Εντάξει, ο Ραούχο, παιδιά, δεν τρελή εκτίμηση, αλλά... Κολοφαρδία είναι αυτή, ρε. Σαν τεχνική κατάρτιση είναι αρκετά καλό. Πρόσεξε, Γιώργο, μη βγαίνεις κάθε μέρα και μας λες τραυματίσει και ένα σισάεκ, το τι έχω να ακούσω δεν λέγεται. Άρα την άλλη εβδομάδα τραυματιστεί κανένας άλλος και έρθουν τίποτα με τα δεύτερα, εκεί να δεις. Τι θα γίνει. Εντάξει, άμα σου λέω εγώ κάτι έγινε τώρα, σε παρακαλώ. Μπάλα είναι και τραυματισμοί, ρε παιδί, δεν ξέρω τι να κάνω. Καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Έτσι κι αλλιώς και όλοι να έρθουν και κανένας να μην έρθει θα χάσουν. Είναι τελειωμένοι, δεν έχουν ελπίδα. Κατάλαβες. Για μένα 50-50. Καλά, 50-50, ναι, ποδόσφαιρο είναι. Η μεγάλη διαφορά. Παρόλο που η ΑΕΚ έχει πιο πολλούς βαθμούς διαφορά από τον Άρη, δηλαδή πιστεύω ότι μέσα στο Μικελίδης, ακόμα και χωρίς κόσμο. Ναι, ρε φίλε, πιστεύω στη δίψα και το πάθος των παικτών μου. Όχι, είμαστε η Μπαρτσελόνα. Χωρίς κόσμο δύσκολα είναι. Εντάξει. Δύσκολα, θα είμαστε απ' έξω. Θα είμαστε απ' έξω. Να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι το έχει η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Εγώ θα είμαι πάντως σε μια πολυκατοικία, έχει και ένας φίλος. Ελπίζω στην ταράτσα να μας βάλει και να μας βολέψει. Θα είμαι. Δηλαδή οι πρώτοι αγώνες ήταν νικηφόροι και για τον ΠΑΟΚ και για την ΑΕΚ. Αλλά αφού θα είμαι εδώ, τι λέω. Κοίταξε να δεις. Ναι, okay, μάλλον εδώ θα είμαι. Αυτές οι δύο ομάδες προβάδισμα. Αλλά με ένα 0 παράδειγμα περνάει ο Άρης. Ναι, αλλά με δύο αποτελέσματα παίζει και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Ναι, σίγουρα. Ισοπαλία και νίκη για τον ΠΑΟΚ είναι πρόκριση, ισοπαλία και νίκη για την ΑΕΚ είναι πρόκριση. Φαβορεί αυτή τη στιγμή είναι ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ για τον τελικό. Φαβορεί, όπως μιλάμε, με βάση των πρώτων αποτελεσμάτων, έτσι. Ναι, εντάξει. Κάπου εκεί είναι η φάση. Πιστεύω όμως ότι θα δούμε πώς θα παρουσιαστεί οι ομάδες, δηλαδή να πάρουν κάποια φόρμα από τα play-off. Εγώ εντάξει, εύχομαι ένας αυτός ο τίτλος του κυπέλου να έρθει σε εσάς στην πόλη σας. Τώρα όποιος είναι πιο ικανός να την πάρει. Καλά, ποιος είναι πιο ικανός. Φίλε, εμείς βαρεθήκαμε, κατεβαίνουμε Λευκοπύργο. Εμείς δεν βαρεθήκαμε από την άλλη, οπότε θα πάμε εμείς. Ωραία. Όχι, δεν μας χαλάει και εμείς να ξανακατεύουμε. Να, δεν σας αλλά θα θέλαμε να κατέβουμε πάλι δύο φορές για το ποτάσμα για το κύπελο. Σωστά. Για να δούμε. Εντάξει, σε ένα ρεαλιστικά για το ποτάσμα δεν σε κόβω να το πέφτεις. Δύσκολα. Ακόμα και όλοι το θέλουν το κύπελο, όλοι το θέλουν, δεν το συζητάμε. Και οι τέσσερις, έτσι. Μπορεί. Είναι το στόχος και για τον Άρη, γιατί είναι 50 χρόνια. Ναι. Γιατί ο μόνος στόχος είναι αυτό. Άσε, η ΑΕΚ είναι τελειωμένη. Καλά, τα 50 χρόνια δεν μου λέει τίποτα. Ρε φίλε, και ο Άρης 100 χρόνια που έκλεισε η ιστορία ήταν στη Β' Εθνική, νομίζω. Αν δεν απατώ. Στα 100 χρόνια έπεσε, ναι. Κλείσε με αυτό, Γιώργο. Κλείσε με αυτό. Ναι, ο καθένας, ναι, και κλείνω με αυτό. Από τρεις από τις τέσσερις ομάδες και η ΑΕΚ είναι ο μόνος στόχος. Και ο Άρης είναι ο στόχος, δηλαδή, που θέλει και πώς πάρα πολύ ο κόσμος του, γιατί είναι 50 χρόνια και είναι πάρα πολλά. Και για τον ΠΑΟΚ που πιστεύω ο μόνος στόχος που του έχει μείνει είναι το κύπελο. Τώρα για τον Ολυμπιακό, εντάξει, okay. Ωραία. Λογικά θα είναι πρωταθλητής. Θα δούμε, στο γήπεδο. Όλα. Και την, που είχε και την, και τη βαθμολογία που θα έχει, είτε αυτή είναι μείον 7, είτε θα είναι μείον 14. Για να δούμε. Κλείτε. Όλα στο γήπεδο, Γιώργη. Να σε καλά, πώς κάνει η εκπομπή Ζάχο ο Γιώργος ο Ζαγόρας από το σπίτι? Κάνει και εσύ από την ταράτσα. Ωραία, να είναι καλά ο φίλος ο Αντρέας. Είναι κοντά είμαστε και σε αυτό. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε. Τι κάνετε, κύριε? Δόξα το δω. Καλά είμαστε, φωνή. Εσύ? Προσπαθώ κι εγώ, μεγαλώνω. Τάσο, πώς γίνεται? Έλα. Όλες οι ομάδες, ρε, εσύ, να ξέρεις τα προβλήματα. Από τον Άρη, από τον Ολυμπιακό, από παντού. Ναι, ναι. Και στον ΠΑΟΚ να είναι όλα καλά. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Τα λέτε εσείς, ρε παιδιά, του ΠΑΟΚ τα προβλήματα. Τι έκανε? Εσύ λες το Άρη όμως, αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι βαρετό. Αυτό είναι αυτή η εκπομπή, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Θα λέμε εμείς τα δικά μας, για βγαίνει και ο κόσμος να πει. Για να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή από τις άλλες. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε. Είπες για δίκες, είπες για μπάτσους, είπες που κατέθεσε, είπες που έκανε.
Ο πρόεδρος ο δικός σου που πήρε 4 αναβολές γιατί μπήκε με το όπλο μέσα, γιατί δεν το λες αυτάς. Τιμωρήθηκε ρε φίλε ο πρόεδρος. Όχι ρε αδερφέ, τιμωρήθηκε να μην πάει στο γήπεδο από την αθλητική. Έχει και άλλη τιμωρία, έχει άλλο δικαστήριο. Η δίκη δεν έχει γίνει ακόμα. Θα γίνει το δικαστήριο και θα τιμωρηθεί. Πότε, 4 αναβολές. Τάσο, 4 αναβολές όταν θα γίνει διαγραφή. Τότε. Πάντως 8 χρόνια για αυτή τη συμμορία κάποια ομάδα που κατηγορείται και, εσύ, και θα δικαστεί φέτος σαν δικαστή, νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερο και σοβαρότερη κατηγορία και πολύ κανένας παραδεμότητα. Δεν λέει όχι. Κανένας δεν λέει. Α, εσύ τώρα εδώ κυκλοφόρησε ιστορία ότι ο Άρης πήρε λεφτά από τον Μελισανίδη για να πει ο Καϊπίδης ότι δεν έφαγε τον πάσο. Ρε εσύ, Τάσο, πω κάτι. Εγώ διαφώνησα. Συγγνώμη, εγώ διαφώνησα σε αυτό. Αν ο Ζάχος εδώ είναι. Ρε εσύ, Τάσο, αυτό είναι να το γυρίσει ο Σπίλμπερκ το έργο. Εντάξει, ο Μελισανίδης δεν είναι. Εγώ διαφώνησα. Ο Ζάχος εδώ είναι. Τα ναι, αλλά να σου πω κάτι. Λέγοντάς του στον αέρα, τρυπάς μυαλά. Ναι, καλά, εντάξει. Έτσι. Πώς θα γίνει τώρα. Δηλαδή, εσύ δεν τρυπάς μυαλά. Τ' άκουσα. Δηλαδή, αυτό το θεωρείς εσύ. Τόσο σοβαρό, τόσο τεράστιο και το, έτσι που το άκουσες για να το πεις στο ραδιόφωνο αυτό το πράγμα. Φυσικά είναι σοβαρό. Όταν ο πρόεδρος φίλε, πάει και κάνει μια κατάθεση ότι του κοπάνεις ο Μελισανίδης και γίνεται σούσουρο και εκπομπές μια εβδομάδα για να τιμωρηθεί και να πάρει φίλες τα χαρτιά και μετά από ένα μήνα ξέρω εγώ τα γυρίζει, τι είναι. Εσείς δεν τα γυρίζετε τώρα που λέγατε να μην έρθει. Εσύ πες μου άλλο τι είναι και αυτό. Τίποτα, εγώ δεν το θεωρώ σοβαρό. Δεν το θεωρώ, όχι για. Να σου πω κάτι, για τα λεφτά μιλάμε. Δεν μιλάμε αυτό που... Η κολοτούμπα γιατί έγινε, θα μας πεις. Ρε άδε, ναι, για να πάρει τα λεφτά ρε Τάσο. Η δικιά σας η κολοτούμπα... Για να πάρει τα λεφτά να πληρώσει τους παίκτες, γι' αυτό έκανε κολοτούμπα. Από ποιον θα πάρει τα λεφτά. Από τον Μελισανίδη. Α, εσύ το λες αυτό. Αυτά λέτε, αυτά λέτε και τρυπάτε τα μυαλά. Όχι, τα τσιγάρα, πες μου λίγο κάτι. Ναι, πες μου λίγο... Πες μου λίγο κάτι, τα τσιγάρα στην Κρήτη τα καπνίζαν όλα ή υπάρχουν ακόμα. Εξήγησε να μας δώσεις τώρα για το τι έγινε με τον Καρυπίδη του Μισελίνου. Ρωτάω, όταν θα μου πεις και εσύ αυτό που σε ρωτάω, θα σας απαντήσω και εγώ. Τα τσιγάρα τα καπνίζαν όλα ή υπάρχουν. Μάλλον τα πήραν αυτοί που, πήραν, αυτοί που κλέψαν τις εισπράξεις πήγαν να αγοράσαν τα τσιγάρα μάλλον. Αυτοί. Άκη, διακοπές, κάτσε λίγο, δεν ξέρω από πού μιλάς, διακοπές. Άκη, διακοπές κάνει. Δεν ξέρω τι κάνεις, οδηγείς, πού είσαι σε σπίτι. Άκη, δεν ακούμε, δεν σε ακούμε. Άκη, δεν ακούγεσαι, δεν ξέρω. Δεν σε ακούμε. Άκη, ούτε γραμμή δεν τον άντεξε. Άκη, ξαναπάρε, διακοπτόμενος για μισό λεπτό ακουγός. Ξαναπάρε, Άκη, και να μας πεις, να μας εξηγήσεις γιατί είναι η κολοτούμπα. Καταρχήν δεν ξέρουμε αν είναι κολοτούμπα, έτσι. Δεν ξέρω αν έχει κάνει αυτές τις δηλώσεις. Αν τις έχει κάνει, είναι όντως. Αλλά σου είπα τους δύο λόγους. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, Μαγκέ. Αν δεν τις έχει κάνει, γράφαν ψέματα όλα τα κίτρινα τα έχει. Ο Άκης να ξαναπάρει, παρακαλώ, γιατί δεν ακουγόταν. Τις έχει κάνει, γράφαν ψέματα τότε εκείνη πριν ένα μήνα, πόσο ήταν πίσω. Να, δύο. Εγώ σου είπα. Σου είπα ότι τους όλοι αυτοί που ασχολήθηκαν. Είπα τους δύο λόγους, έτσι. Τους είχε κάνει. Για τη δική μου λογική, έτσι. Έλα, πάμε Γιώργη. Έλα Μαγκές, λοιπόν, βασικά πρέπει να σου πω ένα γεια, αλλά δεν ξέρω, πάντα γίνεται αυτή εδώ η σύμπτωση να βγαίνει το παλικάρι αυτός ο Άκης τέλος πάντων, που είναι ειδικός, και να με γυρίζει έτσι λίγο το μυαλό, όχι έτσι με τον επιθετικό τον τρόπο που έχει. Μ' αρέσει τώρα, έχει χαλαρώσει. Εγώ... Οι ασκήσεις που κάνει τον κάνουν καλό. Μία ερώτηση θέλω να κάνω για τον Άκη. Και άμα έχει κάκαλα που λέμε εμείς τα ποδιακά, να βγει να μιλήσει και να μου πει. Καταρχήν, δεν έχω ακούσει μία κουβέντα για τον Ιβάν τον Σαββίδη, για το κοινωνικό πρόσωπο που έχει. Μία κουβέντα δεν έχω ακούσει καλή από εσάς. Όλους σας μαζί. Όχι, δεν είσαι άδικος. Πάρτε τους, δεν έχω ακούσει μία κουβέντα, είτε για το ΑΧΕΠΑ, είτε για τα... Για τις εκκλησίες. Τέλος πάντων, το ξεπερνάω αυτό. Πάμε λίγο στην κατηγορία που λέει ο φίλος που εκκρεμεί τώρα στην αναβολή και τα λοιπά. Αλήθεια είναι αυτό. 4 αναβολές έχει πάρει, έτσι. Ωραία. Ήτανε ο πρώτος που βγήκε μπροστά και είπε δεν θέλω να πατήσω το γήπεδο. Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να χειριστεί κάτι. Όχι μόνο το έκανε κιόλας. Όπως έκανε. Το έκανε κιόλας. Ακριβώς. Λοιπόν. Γιατί ρε φίλε βλέπουμε πάντα δηλαδή το διπλανό
και δεν βλέπουμε τον άλλον που έχει κάνει τα τρεις χειρότερα, που εγώ σου έχω ξαναπεί Ζάχο, που με ξέρεις τώρα που μιλάω, δεν είμαι αντιαριανός, είμαι αντιγάβρος. Και το έχω εξηγήσει. Είναι μια ομάδα που θέλοντας και μη βγαίνει επί 10, 15, 20 χρόνια στο Σεντόνι, έτσι. Μπορεί να έχει φέρει τους παιχταράδες, δεν με ενδιαφέρει, εμένα με ενδιαφέρει να έχεις ήθος, έτσι. Αφού έχεις τόσους καλούς παιχταράδες, γιατί έχεις τη διατησία μαζί σου τόσα χρόνια. Ωραία, θες να σου απαντήσω, θες έτσι για να πάρω ναι, λίγο, απάντησε, για να σου πάρω... Απάντησε, λοιπόν, ναι, άκουσε με, απάντησε, το ποιος, ναι. Άκουσε, το ποιος είναι ο Ολυμπιακός και οι πρόεδροι που τον έχουν κατά καιρούς είναι στον προεδρικό του στόχο, το ξέρουμε, έτσι, δεν χρειάζεται να... Ναι. Αλλά ξέρετε, θέλετε εσείς, δηλαδή ότι όλοι οι άλλοι είναι... Πόντος, Ολυμπιακός ξέρουμε τι έχει κάνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικότερα και αυτά που λέω, Τάσο, και έτσι. Αλλά απ' την άλλη, εσείς θέλετε να μας πείτε ότι εσείς είστε Παναγίες. Δεν γίνεται αυτό, ρε. Όχι. Δεν όχι, γίνεται. Λάθος, δεν γίνεται όλοι. Δηλαδή, έχω, σου είπα ισχυρός. Δεν λέω ότι γενικά, δεν λέω. Σου λέω την αίσθηση. Αυτά που λες ότι έχει κάνει, μπράβο του. Και αν μπορεί να κάνει και περισσότερα. Θα το χειροκροτήσουμε κιόλας. Δεν γίνεται. Ένα απλό παράδειγμα. Δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι είναι. Να τελειώσω, να τελειώσω τη σκέψη μου, πες ό,τι θες. Δεν λέω ότι είναι Μαρινάκης. Εξάλλου είναι πολύ λίγα χρόνια στην Ελλάδα ο Σαββίδης. Αλλά από τη μία θέλουμε να πούμε ότι ο ένας είναι, ας πούμε, ο διάβολος και ο άλλος είναι από το Παρθεναγωγείο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι, διαφορά ξέρεις ποια είναι, Ζάχο, όμως. Ναι. Ότι οι κατηγορίες που υπάρχουν δεκάδες έτσι για το συγκεκριμένο είναι σοβαρότατες. Ναι. Και από την αντιπέρα όχθη. Εντάξει, είναι, ναι. Είναι για να γελάμε αυτά που κατηγορούν του Σαββίδη. Ναι, αυτό που λέει για το τέτοιο. Πραγματικά είναι για να γελάμε. Ναι, ξέρεις τι, αυτό που λέει όμως για το. Αυτό ναι, ναι, δεν έχουν την ίδια βαρύτητα, αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, άλλο είναι μια περίπτωση. Άντε, μην την πούμε κιόλας, μην έκανε. Και άλλο είναι, ας πούμε, ένα καράβι που πιάστηκε όντως στην Κρήτη και έχουν εκεί πέρα 5 χρόνια πρέπει να είναι αυτό εκεί πέρα. Το καράβι με τα λαθρέα βέβαια, τα τσιγάρα. Βέβαια όλες οι αξιόπιες πράξεις πρέπει να τιμωρούνται. Ανεξαρτήτου ονόματος, ιδιότητας κτλ. Γι' αυτό μετά θα θέλουμε να. Και ο πιο δυνατός να τιμωρείται. Όταν τιμωρούνται όλοι. Αλλά, έτσι. Αλλά για να καταλάβουμε λίγο το πνεύμα του Άκη, δεν ασχολείται με τον κύριο από το λιμάνι που κατηγορείται για σύσταση συμμορία. Είπε και γι' αυτό. Για εγκλημα. Όχι, φίλε. Είπε και γι' αυτό. Με το Σαββίδι ασχολείται μόνο. Δεν ασχολείται με τον κύριο που κατηγορείται για σύσταση συμμορία. Για εγκληματική οργάνωση, για Νουρουάν, για Τζίλους, για Μήλους, για Φούρνους, για ΕΠΟ, για ΜΕΠΟ κτλ. Εντάξει. Και ασχολείται με τον Ιβάν Σαββίδη. Άρα από αυτό τι καταλαβαίνουμε. Ότι ο Άκης που είναι και φανατικός αριανός και φανατικός αντιπαοξής έχει ως αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Ωραία, ο Άκης μπορεί να είναι και στην γραμμή σε λίγο. Λοιπόν, Γιώργο, κάτι θέλει να πει ο Γιώργος και να κάνουμε, γιατί τον διακόψαμε. Έλα. Ναι, και ένα τελευταίο, Μάγκες. Θα σου πω και κάτι άλλο. Εντάξει, μπορεί να μην γνωριζόμαστε προσωπικό. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ, σαν Γιώργο, σαν οπαδός, σαν φύλαθλος, πες το όπως θέλεις. Εντάξει, αν θα ήξερα, σου λέω δεν με ενδιαφέρει, ηθικά σου μιλάω, έτσι, αν ναι, θα ναι. ήξερα. Ότι ο μεγαλομέτοχος, πρόεδρος, αντιπρόεδρος, τέλος πάντων, που ηγείται το αγαπημένο μου του σωματείου, είναι πλεγμένος με τέτοια πράγματα, θα ήμουν ο πρώτος, φίλε. Ο πρώτος, σου λέω, οικογενειακά, φίλοι, παρέες, ο πρώτος που θα βγω στον δρόμο και θα γίνει χαμός. Ωραία, αυτή είναι η διαφορά. Από σένα είναι, το πιστεύω, Γιώργο, γιατί... Μου, προσωπική μου εκτίμηση... Γιατί ακούω και τις απόψεις διαχρονικά, κάνει, έτσι... Έχει να κάνει και με την ψυχοσύνδεση. Παιδιά, ναι. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Να σε καλά. Να σε καλά, Γιώργη. Να σε καλά. Να σε καλά. Από σένα το πιστεύω και επαναλαμβάνω, γιατί διαχρονικά ακούω τις απόψεις. Βέβαια, η συντριπτική πλειοψηφία ξέρει ότι αυτά δεν τους πολύ νοιάζουν, Γιώργη. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ακούγομαι τώρα. Έλα, ρε, Άκη, ναι. Έλα. Ναι. Δεν ξέρω πού ήσουν να ακουγόσουν. Δεν ακουγόσουν βασικά, έτσι. Διακοπτώ. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, καταρχήν. Ο Τάσος με ρώτησε κάποτε για τον Ολυμπιακό, ναι. Αν είναι μπλεγμένος τότε με τη Σπανού που συζητούσαμε, και του είπα όχι μόνο να πέσει, να πέσουν όλα τα τμήματά του και να τα διαγράψουν. Έτσι. Και ο Μαρινάκης για εκτέλεση του είπα να πάει και να τον κάνουν και κομμάτια. Αλλά δεν μπορεί να κατηγορούμε... Δεν αντιλέγω και συμφωνώ σε αυτό, αλλά η διαφορά ξέρεις ποια είναι. Δεν το είπα, Τάσο. Δεν το είπα. Δεν το είπα. Εγώ δεν αδικό. Δεν αδικό. Απλά η διαφορά είναι. Μισό λεπτό. Για τον Άρη δεν σου είπα ότι αν είναι μπλεγμένος. 10 φορές κατά του Πάου και του Σαββίδη
και μισή κατά του Ολυμπιακού και του Μαρινάκη. Να σου πω κάτι. Αφορμή παίρνω από σένα και από αυτά που λες. Αυτό είναι ψέμα που λέω. Δεν ακούς αυτό που σου λέω. Αφορμή παίρνω από σένα και από αυτά που λες. Εγώ δεν σου είπα ότι όταν με ρώτησες αν ο Άρης είναι μπλεγμένος στον Ολυμπιακό, σου είπα από εδώ, από αυτό το τηλέφωνο, δεν σου είπα να πες και ο Άρης. Στο είπα ή όχι. Μπράβο. Το είπα. Που σε ρώτησα, μόνο σου δεν το έλεγες. Το είπε. Ωραία, εγώ να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Εσύ μόνο θυμάστε ποτέ με όλη αυτή... Ένα θέμα, ναι. Μόνο σου και λοιπόν, ξεκινάς και κάνεις ένα θέμα, τις 10 φορές είναι κατά του ΠΑΟΚ και μισή κατά του Ολυμπιακού. Και λοιπόν, άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Εσύ θυμάστε ποτέ τον εαυτό σου να έπες να πέσει ο ΠΑΟΚ αν είναι μπλεγμένος. Εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ να το έχεις πει. Δεν το θυμάμαι. Επειδή δεν ακούς όλες τις εκπομπές προφανώς. Λοιπόν, ίσως, όταν λείπω δεν ακούω. Αν είναι οποιοσδήποτε, τώρα το είπα προ λίγο, όλες οι πράξεις οι οποίες είναι αξιόπινες να τιμωρούνται, ανεξαρτήτου ονόματος και ιδιότητας. Τώρα το είπες. Τώρα το είπα. Μπράβο. Για το προηγούμενο που θέλω να πω, αυτό που είπε που λένε οι Πόντι, εγώ δεν κατηγόρησα το Σαββίδη ότι δεν κάνει κοινωνικό έργο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάνει και αυτά που λέω. Ότι δεν πήγε στο δικαστήριο 4 φορές και πήρε αναβολή. Καλώς κάνει. Ένα, καλώς κάνει. Συμφωνώ, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αν το καλέσει το δικαστήριο δεν πάει. Μα 4 αναβολές πήρε, γιατί δεν πάνε δικαστήριο. Αγόρι μου, καλώς σε ρωτάω κάτι. Τον κάνει στο δικαστήριο. Δεν τον καλεί. Όταν έχει διαδικάσει, μωρετάσου, δεν ξέρει πότε είναι να πάρει. Αν άνθρωπε, τον κάλεσε και δεν πήγε. Αφού παίρνω αναβολή, δεν ορίζεται δικάστημα. Αναβολή παίρνω. Δεν ξέρει να κάνει αναβολή. Δηλαδή εσύ δεν σε έχει τύχει να πας να δικαστείς. Τάσο, άστο. 4 φορές όχι. Όχι, να μιλάμε τεκμηριωμένα, φίλε. Εμένα μ' αρέσει. Ωραία, τεκμηριωμένα. Άκου λοιπόν, Τάσο. Ωραία, άκου λοιπόν. Τεκμηριωμένα. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση που μου λες. Άκου λοιπόν, για το κοινωνικό. Άκου, για το κοινωνικό του έργου κανείς δεν το κατακρίνει. Εγώ δεν άκουσα όμως και τον προηγούμενο αν έχει κάκαλα που λένε Πόντι να βγει και να λέει όλος ο κόσμος που γκρινιάζει για τον Καρυπίδη και τον κατηγορεί και έτσι και εσύ έχεις πει και δεν πλήρωσε και δεν έκανε τις 10.000 και το 1.000.000 μάσκες που έφερε και μοίρασε στα νοσοκομεία από την Κίνα. Κανέναν δεν άκουσα να το πει. Κανέναν. Κάτσε, γιατί κάτι κατασχέθηκαν, κάτι 800.000 μάσκες λέει εδώ στο τίποτα, πάνε, ούτε ήταν, κατασχέθηκε ούτε τίποτα. Όχι, μην την ψάχνεις τώρα. Τώρα, εσύ κάτσε, άκου να μάθεις λίγο, μπορεί να μην το ξέρεις. Τώρα, σήμερα λέει κάτι μάσκες που ήρθαν, λέει για αυτό 800.000 μάσκες. Άλλες ήταν, άλλες ήταν και στην Αμερική έστειλε μάσκες. Και στην Αμερική έστειλε μάσκες. Εντάξει. Και στην Αμερική έστειλε μάσκες. Μπράβο του, καπέλο. Μπράβο του, μαγκιά. Λοιπόν, μπράβο, ωραίο. Και καλά, θέλω να πω και κάτι αυτό που είπε για να τα εκμεριώσω. Ναι, για το δικαστήριο. Ναι. Πήγε ένα στην Αμερική, τάσο στο δικαστήριο και ρωτούσε το ρώτησε ο πρόεδρος γιατί σκότωσε τη γυναίκα του. Και λέει δεν τη σκότωσε κύριε πρόεδρε, λέει στην κουζίνα ήμασταν και γλίστρισε και έπεσε πάνω στο μαχαίρι. Ναι. Και του λέει ο πρόεδρος 42 φορές. 42. Τι να κάνουμε, είχε... 42 φορές, 42 φορές γλίστρισε και έπεσε στο μαχαίρι. Έτσι. Αφού έγινε σεισμός. Σεισμός. Α, σεισμός έγινε. Λοιπόν, δεν μας είπες όμως τώρα, γιατί το έκανε κολοτούμπα ο Καρυπίδης. Λοιπόν, θα σου πω... Την μπάτσα που έφαγε. Θα σου πω, έχω να σου πω το εξής πρώτα απ' όλα. Ότι την ώρα που μιλάς για τον Άρη ποτέ, πρόσεξε μη δαγκάζεις τη γλώσσα σου γιατί θα πας δηλητηρίας. Άντε καληνύχτα. Ωραία, το έπεσε αυτό. Πάμε παρακάτω. Άστα, δεν τα πω. Καληνύχτα είπε. Άστα. Α, καληνύχτα. Πάμε. Είναι γεμάτο το... Δεν θα σας φέρω σε άλλη δύσκολη θέση, Άκη. Από το καληνύχτα και τη μία απάντηση που δεν έδωσες, κατάλαβε και ο κόσμος τι γίνεται. Ελπίζω να σε κάλυψε η απάντηση μου. Πάμε στο επόμενο. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, εσύ είσαι. Καλησπέρα. Νάτος. Γεια σου. Όχι, Σταύρος Καβάλα. Έλα ρε Σταύρο, πάμε. Έλα που, εσύ είσαι. Σήμερα η υπόθεση ήταν πολύ σοβαρή. Εντάξει, αυτό το ξέραμε πολύ καιρό πριν ότι αυτό θα γινότανε. Γιατί λέει μέσα στο δέτοιο, λέει αυτός ο δημοσιογράφος που το χτυπήσανε, λέει ότι είναι ο ίδιος
ότι ο ένας ο Μπράβος είναι ο ίδιος που είναι και στην υπόθεση Τζίλου, ο Σταυρουλάκης. Παιδιά, εγώ, Σταύρο, δώσε μου 10 δευτερόλεπτα λίγο. Να πω κάτι που, εντάξει, γιατί το διάβαζε ο Τάσος, το έδωσα αρκετή προσοχή, γιατί είχα εδώ πέρα και κάτι στο κομπιούτερ. Όταν τον πήγαν αυτοί στην... γιατί περιγράφει ότι τον πήγανε, το συνόδευσαν έτσι και με πιστόλια, ξέρω εγώ, και με μαχαίρια, στο εκεί που δουλεύει, έτσι, για να γράψει την απάντηση. Έτσι, η οποία λογικά δεν δημοσιεύτηκε όμως, γιατί όταν γράφεις, αυτό πάει στο τυπογραφείο, έτσι, κάνει ώρα. Λογικά δεν πρέπει να δημοσιεύτηκε. Λέω εγώ. Αυτό λέει η τέτοια, γιατί ξέρω και πώς έβγαιναν και οι εφημερίδες. Αλλά τέλος πάντων, δημοσιεύτηκε. Κάμερες δεν έχει το συγκρότημα. Κάμερα. Άρα υπάρχουν σε κάμερες, έτσι. Ναι, υπάρχουν και σε κάμερες, υπάρχουν και σε βίντεο, παιδιά. Άμα υπάρχουν σε κάμερες, δεν μιλάμε πλέον για κάτι το μου είπε ο Ζάχος, μου είπε ο Σταύρος. Μιλάμε πλέον για υπόθεση όχι, εδώ, έτσι. Όχι, υπόθεση είναι... Αν δεν υπάρχει... Υπάρχουν και ηχογραφήσεις... Ωραία. Αν δεν κάμερα... υπάρχει κάμερα όμως, όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει τίποτα, έτσι. Ναι. Σαφώς. Αυτό, έτσι λέει η λογική. Έτσι λέει η λογική. Το κέντρο στάσου ξενοδοχείου ήταν λίγο προσεκτική. Κατάλαβε. Ναι, άλλο σε ολόκληρο κτίριο εφημερίδα δεν μπορεί να μην υπάρχει η κάμερα, έτσι. Είτε στην είσοδο είτε στο δίκτυο. Το μόνο που είναι σίγουρο και δεν βγήκε κανένα να διαψεύσει σήμερα ούτε από Ολυμπιακό ούτε από πουθενά. Γιατί η ίδια τακτική πάλι στο να μην λένε τίποτα είναι η ίδια τακτική. Αν υπάρχει κάμερα και ξέρουν ότι υπάρχει κάμερα, τι να διαψεύσουν, ότι δεν ήμουν εγώ. Τι να πούνε ότι όλα αυτά που λέει είναι ψέματα, ότι καμία σχέση δεν έχει αυτός με την ασφάλεια του Μαρινάκη. Λέω τώρα. Πώς αυτό κάπως πρέπει να φαίνεται, ξέρω εγώ. Αυτή που είναι. Αυτή ένα λεπτό. Ο ίδιος είναι 100% σίγουρος, αυτό έχει πει καιρό πριν. Αυτοί που είναι προσωπικές φουρές έτσι στον Σαββίδη, στον. Καταρχήν υπάρχουν και αστυνομικοί ανάμεσά τους, έτσι. Νομίζω και ένας πρέπει να είναι αστυνομικός, πάντοτε. Νομίζω ότι. Ναι, για να το πούμε έτσι λίγο να ακουστεί και ένα κι άλλο, δεν νομίζω να είναι με μαύρα. Δηλωμένοι είναι αυτοί. Ότι είναι ο Ζάχος Γρηγοριάδης, είναι προσωπική φρουρά του Μαρινά. Τότε τι. Πώς δεν αρκεί. Δεν αρκεί, είναι δηλωμένος, το δείχνει κάμερα. Πώς δεν, τι αρκεί άλλο είναι τότε. Είναι δηλωμένος, γιατί εντάξει, αυτός ήταν και φυλακή, λέει ο κριτικός αυτός. Ήταν και φυλακή για δολοφονία, νομίζω, κάτι τέτοιο. Και τώρα πήγε μετά στην υπόθεση Τζίλου ο ίδιος, έφυγε και κρύφτηκε στη Ρωσία και οι πονηροί κάτω στην Αθήνα λένε ότι του κρύβει λιμπάνου, παιδί μου, τόσο πονηροί είναι, λέμε, δηλαδή. Το πιο απίστευτο από όλα, ότι και καλά τον έβαλε ο Ιβάν. Άμα ακούστε, μπορώ να σας φέρω 100 δέκες δηλώσεις. Ότι είναι στο Ρόστοφ και καλά αυτός και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων. Γι' αυτό σου είπα αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να είναι δηλωμένοι αυτοί. Πώς τον έβαλε, τέλος πάντων. Και κάτι άλλο, παιδιά. Ωραία, κλείσε με αυτό. Ναι, κλείσε με αυτό. Ναι, ναι, να μην το έχει κανένα μέσο πέρα από το SDNA. Κανένα άλλο μέσο να μην το έχει. Ούτε το Γκαζέτα, ούτε κανένα. Τόσο πια, παιδί μου, το... Τα παίρνουν αυτοί. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Ωραία. Να σε καλά, Γιώργη, να σε καλά. Να σε καλά, βέβαια το τελευταίο που είπες. Να σε καλά. Τελευταίο που είπες, λοιπόν. Δεν υιοθετούμε, τα παίρνουν, δεν τα παίρνουν, έτσι. Λοιπόν, κάτι ήθελες. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Τάσο, γεια σου, γεια σου. Τι κάνετε? Από Sweden. Ω, καλό στο Μαρίνο, ρε. Τι κάνεις? Ακούω το προηγούμενο, ο οποίος ήταν, ας πούμε, κακός οπαδός. Νίκο! Ξέρεις, κακός οπαδός, έτσι, ο άνθρωπος που ήταν Άγιος. Δηλαδή προσπαθούσε, ας πούμε, με επιχειρήματα, έτσι, άσχημα επιχειρήματα, δηλαδή χωρίς αληθινά επιχειρήματα, να σε πείσει ότι η ομάδα του είναι η καλύτερη, ότι είναι ρεάλ. Μάλιστα. Δηλαδή ο Καρυπίδης έδελε, ας πούμε, και στην Αμερική μάσκες. Θεούλη μου. Έτσι δηλαδή, είπανε, τι να κάνετε. Ξέρω εγώ τι να πω. Καθένα θέλει την άποψή του. Και στη Σουηδία έστειλε και φόρεσε μία-δύο και εσύ. Με τα 4.000 τμήματα. 4.000 τμήματα, ναι. Ναι, η μισή και παραπάνω έχουμε κολλήσει. Έχουμε σχεδόν την ανοσία της Αγέλης. Εσύ το πέρασε. Και μέχρι τα Χριστούγεννα. Ναι, το πέρασε. Και μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε γύρω στις 10.000 νεκρούς. Οι οποίοι θα μας αφήσουν. Μάλιστα. Καλά, αυτό ένα λεπτό, χωρίς να... Και βέβαια ο Ιώσης είναι εδώ. Εμένα. Κάτσε ρε Χριστόδουλε, τον Ζάχο τον ακούς. Τον Ζάχο τον ακούς. Ζάχο δεν τον ακούω, δυστυχώς. Πες την ερώτηση, πες αυτό, πώς το ξέρει ότι οι μισοί έχουν ήδη κολλήσει. Πώς το ξέρει ότι οι μισοί έχουν κολλήσει ήδη και σε λίγο φτάνουν τη ανοσία της Αγέλης. Πώς το ξέρει. Ναι, ναι, πώς το ξέρει, θα το μεταφέρω εγώ την ερώτηση. Πώς λέει, ξέρεις ο Ζάχος ότι οι μισοί έχουν κολλήσει. Από πού βγαίνει αυτό. Από πού το βγάζει αυτό. Το λένε, είναι στατιστικές, είναι...
Εντάξει. Είναι αποδεδειγμένο. Πάντως εδώ να σε ενημερώσω ότι είχαμε μόλις 160 κάτι νεκρούς με την όλη φάση και μόλις δύο κρούσματα σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι είναι μηδέν εδώ τα κρούσματα. Όχι, και ότι... καλά η κυβέρνηση μέχρι στιγμής. Το θέμα είναι ότι η οικονομία πλέον έχει καταστραφεί. Ποιος το είπε? Έχει 20% ανεργία. Ποιος τα λέει αυτά? Τώρα σε παρακαλώ. Κάτι τι, θα μας πεις εσύ ρε φίλε, εμείς που ζούμε εδώ πέρα και τα βλέπουμε, θα μας πεις εσύ από τη Σουηδία τι έχει γίνει? Εδώ έχουμε 4% ανεργία και κάτω έχει 20%. Ποιος το είπε σένα ότι έχει εδώ 20% ανεργία? Μην τα αφήσει. Πώς? Ποιος το είπε σένα αυτό το πράγμα, ποιος? Δεν διαβάζω φίλε, εμείς που ζούμε στο Σουδάν. Δεν ξέρω ρε φίλε πώς θα εγώ δηλαδή, καταρχήν Χριστόδουλε είναι αστείο να έχουν βγάλει νούμερα, ξέρεις γιατί? Γιατί ακόμα τώρα επιστρέφουν στις δουλειές τους οι εργαζόμενοι. Τώρα. Σήμερα άνοιξαν κάποια πράγματα και 25 του μήνους ανήκει η εστίαση. Πώς βγάλαν τα νούμερα? Άκουγα μεγαλοξενοδόχους, ιδιοκτήτες των πεντάστερων ξενοδοχείων. Ναι. Με 2 και 3 και 4 και 5 ξενοδοχεία στην ιδιοκτησία τους, οι οποίοι λένε ότι δεν θα τα ανοίξουν όλα. Σόπα! Και να λυπηθούμε μόνο και ένα. Και να λυπηθούμε αυτούς που έχουν 5 ξενοδοχεία. Όχι, δεν θα λυπηθούμε. Σιγά μην κλάψουμε ρε Σιμάρια, ναι, με αυτό που έχει 5 ξενοδοχεία. Θα λυπηθούμε αυτούς που δουλεύανε φυτάσου. Πάλι θα δουλέψουνε φίλε. Πάλι θα δουλέψουνε και από την αρχή της υπόθεσης γνωρίζαμε... Η ξενοδοχεία που έχει ο μεγαλοϊδιοκτήτης. Χριστόδουλε. 4 είναι κλειστά, πού θα δουλέψουνε. Από την αρχή της υπόθεσης. Ναι, δεν θα είναι αυτό εσάι. Πού θα πληρώσουν τα τις υπόθεσεις. Αυτό σου λέω και σου εξηγώ και δεν καταλαβαίνεις. Από την αρχή της υπόθεσης γνωρίζαμε... Δεν μπορώ να καταλάβω. Από την αρχή της υπόθεσης γνωρίζαμε όλοι μας ότι θα έχουν μια οικονομική επίπτωση. Όλοι μας το ξέραμε αυτό. Όχι τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι χειρότερο και από το 8-9. Είναι καλύτερο όμως από το να πεθάνεις. Και είναι πολύ πιο γενναίο από αυτό που έκανε η Ελλάδα και δεν το έκανε η Σουηδία. Που την ένιαξε μόνο το πώς θα παραμείνουν οι δουλειές και τα φράγκα και δεν την ένιαξε η ανθρώπινη ζωή. Εντάξει, είναι πολύ πιο αρσενικό και πολύ πιο αξιοπρεπέστατο και πιο ανθρώπινο. Εγώ το υιοθετώ και το πιστεύω. Κανείς δεν βγήκε να το πει, Τάσο. Τι να πει? Ότι ενδιαφερόμαστε μόνο για την οικονομία και ας πεθάνουν, ξέρω εγώ, 3.000 και 4.000. Δεν ήταν ανάγκη να το πει, το είδαμε με τα νούμερα. Τι να πει άλλο? Ωραία, Τάσο. Το είδαμε με τα νούμερα και με τα μέτρα. Τέλος πάντων, Χριστόδουλε, επειδή έχει πολλές γραμμές, φίλε, πες την άποψή σου λίγο και να ολοκληρώσουμε. Τίποτα. Πήραν ό,τι κάνετε, όλα καλά. Εντάξει, ρε. Χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά. Τα φιλιά μας στη Στοκχόλμη. Να είσαι καλά, για χαρά. Να προσέχεις. Να είσαι καλά. Ναι, λοιπόν. Και το λέει άνθρωπος, 55χρονος, που κόλλησε κορονοϊό και δεν τον πήγαν στο νοσοκομείο και του δίνανε ένα παναντόλ. Ναι. Ένα παναντόλ. Εντάξει. Και να σου πω και κάτι. Ευτυχώς που ο παλίκαρος αυτός που έχει παίξει πόλο στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στον Ηράκλη, ευτυχώς που ήταν αθλητής και γυμνασμένος και δεν είχε χτύπα ξύλο κάτι που δεν ήξερε. Και γερή κράση προφανώς, έτσι. Και γερή κράση και το ξεπέρασε το παλικάρι μας. Ευτυχώς. Να είναι καλά. Γερό να τον έχει ο Θεός. Πάμε στον επόμενο. Και διαφωνούμε. Έλα. Γεια καλησπέρα. Σας. Έλα, καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνετε? Γεια σου Νίκο. Ωραία Τάσο, τι κάνετε Τάσο? Καλά ρε Νικόλα, καλά την παλεύω, να εδώ. Με τα κύματα παλεύω. Με τα κύματα. Πέθανε ο Χρυσάκης, πέθανε. Ο Πάπιας. Έφυγε και ο Πάπιας. Ένα παουξάκι, καλό παουξάκι, μαχόμενο παουξάκι. Τον έφαγε βρωμοαρόστια, τον έφαγε. Το παιδί αυτό το είχε, πούμε, ανέκατε το είχε. Μόνο και το έκρυβε, να πούμε. Το έκρυβε. Ναι. Δεν το βρωμούσε δεξιά και αριστερά. Είδε μια στιγμή, φούντωσε πάρα πολύ, είχε το μαντάτο. Το θάψανε εδώ πέρα στη γειτονιά μου, το θάψανε. Εδώ πέρα πάνω στη γειτονιά μου, το θάψανε. Δυστυχώς, Θεός χωρίς το παλικάρι μας. Καλό παράδειγμα με τα παιδιά τα παουξάκια εκεί πέρα που είναι πάνω και τους παράγονται εκεί πέρα που είναι εδώ πάνω. Όλοι αυτοί μια μέρα η παρέα είναι. Δηλαδή το παιδί αυτό ήταν να πούμε παιδί του συνδέσμου. Ήταν μαχόμενο παιδί του συνδέσμου. Ήταν παλιό πατρός Γερμανού 39. Χαμηλοτάβαλο, μαχόμενο παιδί. Ποτέ δεν πήγατε εγώ κανείς. Όποιος περνούσε από εκεί πέρα να περάσει από το πτώμα μου πρέπει να περάσετε όλοι σας. Από το πτώμα μου πρέπει να περάσετε όλοι σας. Γι' αυτό ο Σένος έμενε, παραμένει εκεί πέρα έτσι.
πέρασε και το είδα λιγάκι. Βάλανε και, πούμε, και μια σιρήνα βάλανε απ' έξω. Εκεί πέρα τα στόρια τα είναι μαυρασμένα, δεν τα βάφανε καθόλου, δεν κάνανε τίποτα. Δηλαδή το είχαν σύμβο, πούμε, άστα να πάνε. Έχω να γιατί πάω πολλά χρόνια. Πέρασα από και έτσι, γιατί είμαι στο νοσοκομείο για τα πόδια μου και τώρα για την καρδιά μου, είμαι στο νοσοκομείο και δεν πέρασα να δω λιγάκι αυτό το ελμάζι. Είσαι καλά, όλα καλά. Είσαι καλά, όλα καλά. Όχι, Τάσο μου. Προβλήματα πολλά έχω, πειράσω μου πολλά προβλήματα, πολλά. Πάρα πολλά προβλήματα. Υγεία σε υγεία. Να ευχηθώ να τα ξεπεράσεις όλα. Να τα ξεπεράσεις όλα. Με το κύριο, ό,τι πει ο Θεός, ό,τι πει ο Θεός. Τέλος πάντων, τι λένε για τον Καρυπίδη, φίλε μου, καλέ, Τάσο. Επειδή απόψε δεν εδώ πέρα τώρα. Έχονται και οι Κινέζοι, έχονται με τη μάσκη οι Κινέζοι. Ένα βαπόρι με μάσκες. Πού είναι τα λεφτά αυτά που κυνηγάει, που μου και ο Αρβανιτίδης, φίλε μου, Τάσο. Έμαθα ότι ο Αρβανιτίδης, ο Αρβανιτίδης, ζητά τα λεφτά του. Όχι, ζητά τα λεφτά του. Εδώ όμως ο άνθρωπος έχει κάνει μια αγωγή. Για τα λεφτά που έδωσε τότε που πήρε τα μαγαζιά, εγώ τα μανάβηκα τα λέω εκεί πέρα, έτσι, τα σούπερ μάρκετ που πήρε. Έτσι, και τη Βέρεια που πήρε, πούμε, σε χρόνο τετσέ. Αυτό είναι ένα πιστόλι άφησε, χοντρό πιστόλι τον Αρβαντίδη. Δηλαδή, δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι στους φίλους του Άρη περιγράφουμε το τι συμβαίνει και το τι κάνουν άνθρωποι της ομάδος. Και όχι οι φροντιστές. Στάσου λίγο, Νίκο, στάσου λίγο. Να πω κάτι. Το περιγράφουμε δηλαδή με τα, όπως μας το έχουν πει τα ίδια τα κίτρινα τα site, όπως έχουν γίνει κίτρινες εκπομπές δεκάδες για αυτό το θέμα, και κάποιοι παρεξηγούνται γιατί τα λέμε. Και δεν παρεξηγούνται γιατί γίνονται. Και μάλιστα όχι δεν παρεξηγούνται μόνο. Και δεν παίρνουν και στάση και δεν έχουν την ανάλογη στάση για την τοποθέτησή τους. Για όσο Σκέφτεσαι να το έκανε αυτό. Αυτή τη στιγμή, είναι καταχρεωμένος, θέλει να πάρει, να βγάλει από το παντελό που δεν έχει βγάλει. 2 εκατομμύρια έδωσε προχθές, 2 εκατομμύρια έδωσε, δεν ξέρω αν το ξέρεις. 2 εκατομμύρια έδωσε. Που τα έκανε, άντε φίλε, πώς τα έδωσε, μιλητά για μεσαγαλιά. Ξέρω, ρώτα το κράτος, 850.000 πήρε. Πόσα πήρε? 850, μπράβο. 850, ναι, μπράβο. Άμα τα πήρε τα μπράβο, τότε πρέπει να δείτε και τον Αρβανιτίδη. Ένα δεκατομμύνο. Όχι, τον Αρβανιτίδη κέρδισε, κάνεις λάθος. Κέρδισε. Λάθος, όχι φίλε μου, λάθος είσαι εσύ. 3.700, από 3.700 δεν θυμάμαι τώρα, ποιο ήταν είναι όλα μαζί 6.750.000 ευρώ. Δεν νομίζω. Άκουμε σε κάτι ξέρω πάνω. Εγώ ξέρω ότι οι Κινέζοι bye-bye, δεν έχουν οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι bye-bye, ακόμα έρχονται οι Κινέζοι με βαπόρια. Έρχονται οι Γερμανοί όμως. Έρχονται οι Γερμανοί που είπες. Ποια Γερμανοί. Αυτός που είπε. Έρχονται για εσάς. Μάθα το ότι πήγε και έλεγε που μια... Οι Γερμανοί ξανάρχονται, οι Γερμανοί. Ναι, κάνανε μια προσφυγή να πούμε στην ΣΥΒΑ και στην ΕΦΑ για το μεταγραφικό παζάρι που θα κάνει πούμε η ΠΑΕΑ, αυτό. Θα κάνει προσφυγή στο ΚΑΣ βέβαια. Το ΚΑΣ, τι θα το κάνει, έχει πούμε, για να κάνει το ΚΑΣ πρέπει να δώσει πούμε 5 εκατομμύρια δούκου του μπαρά. 5 εκατομμύρια για να πάει στο ΚΑΣ, 5 εκατομμύρια αγοράζει όλη την Ελβετία, ποιο ΚΑΣ. Μα δεν μπορεί να πάρει αυτό ένα σόφρακο, ρε φίλε μου. Καλά, πάλι δεν έχει. 2 εκατομμύρια σου λέμε. Μα γιατί έχει. Όχι, από πού τα πήρε. Για τον ΠΑΟΚ και τον ΚΑΣ. Γιατί έχουμε άλλη μια γραμμή και περιμένει αυτό. Για πες μου, πώς θα βρει τα 2 εκατομμύρια. Γιατί πάει στο Ντουμπάι. Γιατί πάει στο Ντουμπάι με φυσικά μαζί με το Ρέμο. Με το Ρέμο σε καζίνο. Γιατί για να πας εκεί πέρα μέσα πρέπει να έχει κάρτα, πρέπει να έχει το παντελόνι του 5 εκατομμύρια. Αφού λες εσύ δεν έχει λεφτά, πώς πάει στο Ντουμπάι. Πώς πάει, παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ. Από ποιον?
Από ποιον, δεν γνωρίζω από ποιον άσχηρε μου καλή πουταριά, ναι, έλα τώρα, μην κάτσε και το χαζό ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, δεν το ξέρω, σοβαρά. Έλα, δεν θα σε πω κάτι, από τα πήρε, δεν τα πήρε από την εταιρεία του, εταιρεία που ιστορικά θέλει το βαπόρι που έχει για την βαπόράκια και ένα χοντρούλης. Α, νόμιζα πας και έλεγες, νόμιζα Νίκο, αυτό που είναι στην Κρήτη και έχουν σαπίσει τα τσιγάρα μέσα, αυτό νόμιζα. Να σε πω, πήρε 1,5 ευρώ, πήρε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, κασέρι, πήρε και πήγε μαζί με το Ρέμο. Ο Ρέμος να ξέρει πολύ καλά, είναι κόλλος και βρακή με το Μαρινάκι. Ο Ρέμος. Ο Ρέμος. Νίκο, ολοκλήρωσε με αυτό. Και ερχόμαστε για τον κύριο Αυτόνα. Εγώ ξέρω πολύ καλά αυτός ο κύριος. Δεν υπάρχει ορίζοντας από τον κύριο. Το πότο καλά είναι ναυαγισμένο. Ο άλλος ο κύριος που θέλει να το πουλήσει δεν έχει πούμε σάλιο να καπνίσει. Πάει το κάτσε που το κάτσε το πάρει πούμε η Dracom. Το ΚΑΣ, αυτό που κάνει η εταιρεία του φίλου μου καλέ, το ΚΑΣ, που διόρισε, να πούμε, ο Φρόδωρας μαζί με τον Ιφαντίνο δικαστάς, εν ενεργεία δικαστάς, να πάρει 7 βαθμούς, τους 7 βαθμούς πίσω και να τιμωθεί με 5 αγωνιστές συνέδρων και με πρόσημο. Έγινε, Νικόλα. Οκ, Νίκο, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για καλό βράδυ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Νίκο, για χαρά. Λοιπόν, πάμε και στον τελευταίο φίλο πριν το διάλειμμα. Καλησπέρα. Τον κάναμε περιμένει πολύ αυτός ο φίλος τώρα. Για να δούμε. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Έλα, κάνε το διάλειμμα. Ναι, δυστυχώς. Πέσαμε. Αν έπεσε ο φίλος, εντάξει, πέσαμε, πάρει μετά τον break. Οκ. Έτσι κι αλλιώς εσύ πέρασε μία ώρα και σχεδόν 10 λεπτά δεν κάναμε διάλειμμα, έτσι. Είπαμε, το έχουμε λίγο παραξηλώσει. Οκ, εντάξει, καταλαβαίνω οι γραμμές είναι πάρα πολλές. Γι' αυτό λέω και θα το λέμε συνέχεια, Τάσο. Λίγο να είμαστε λίγο πιο σύντομη και πιο περιεκτική στο λόγο μας, έτσι να μπορούσαμε να βγάζουμε όσο δυνατόν περισσότερες γραμμές αν είναι δυνατόν. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να τώρα. 23-10-287 και 38 ράκια. Έτσι, FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-222 με 50 λεπτά πλέον χρέωση. Είναι κάτι ψηλιαδούρες. Πάμε στα 62 λεπτάκια. Έτσι. Το μήνυμά σας. Μην κλείνεις όμως. Εδώ θα είμαστε. Μην κλείνεις γιατί προφανώς πήρε ο φίλος από αυτόν που είχαμε στην αναμονή. Καλησπέρα. Α, εντάξει, ωραία. Βγάλτον. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Ζάκο. Γεια σου Γιώργο. Εγώ ήμουνα και έπεσε η γραμμή. Το κατάλαβα από το νούμερο. Γεια σου Γιώργο. Γι' αυτό σε έβγαλα και δεν να μην σε αφήσουμε να περιμένεις το διάλειμμα. Πάμε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, εγώ ήθελα να πω δύο πράγματα. Πάμε. Για τον κύριο Άκη. Ναι. Για τον κύριο Άκη. Τον αγαπητό κύριο Άκη. Κύριος ότι είναι. Πραγματικά δεν ξέρω πώς αναφέρεται μερικές φορές και σκόπιμα. Εγώ του είχα πει κάτι και τις προηγούμενες φορές. Γιώργο, sorry λίγο, ακούγεται το. Έχεις το. Κάτι έχει ανοιχτό, ακούγεται από το βάθος. Ναι, έχω μισό λεπτό. Το ίντερνετ. Ναι, κλείσω γιατί ακούγεται άσχημα και για τον κόσμο που ακούει, έτσι. Ακούγεται δύο φορές. Να το είδες και είναι και 40 δευτερόλεπτα πίσω το ίντερνετ. Οπότε να το ξέρεις. Τώρα σε ακούμε τέλεια, συνέχισε. Του είχα πει κάτι κάποια στιγμή, τις προάλλες πριν μια εβδομάδα και μετά την επόμενη δεν θέλησα βέβαια να απαντήσω, γιατί τι να απαντήσω λέω τώρα. Ο καθένας να λέει αυτό που θέλει, έτσι. Ναι, να μην διαβάζει διάταξη χωρίς να διαβάζει τον αριθμό διάταξης και ημερομηνία. Ωραία, άμα θα ζητήσει την διάταξη εκείνη που μου είπε, θα ζητήσει από το δημοσιογράφο αριθμό ή παρίθμο τάδε διάταξη με ημερομηνία. Και εκεί θα καταλάβει να διαβάσει τη διάταξη. Πάμε. Λοιπόν, και να τελειώνει το θέμα. Τώρα, ορισμένα πράγματα μερικές φορές επαναλαμβάνονται και δεν ξέρω αφέλεια είναι, βλακεία είναι, σκοπιμότητα είναι. Πάμε. Για να θίγονται πρόσωπα και οργανισμοί. Και βέβαια, όταν επαναλαμβάνονται όλα αυτά από συγκεκριμένο πρόσωπο, κάπου μετά λες ότι δεν είναι και αφέλεια. Και να μην θέλεις μερικές φορές να δώσεις έτσι συζήτηση, είσαι αναγκασμένος να συζητήσεις. Αναφέρεται για ένα καράβι στην Κρήτη. Ναι. Γιατί δεν παίρνει ένα τηλέφωνο στο Υπουργείο Ναυτιλίας να μάθει. Και αν εμπλέκεται εκεί κάποιος που ο πρόεδρος του ΠΑΟ. Εμείς δεν είπαμε ότι εμπλέκεται, φίλε μου, ο πρόεδρος του ΠΑΟ και θα εγώ το είπα. Δεν είπαμε, χρόνου. Άκουσα λίγο Γιώργο. Δεν είπε ούτε ο Άκης είπε, ούτε εγώ, γιατί και εγώ το αναφέρα. Ούτε εγώ είπα ότι εμπλέκεται. Και εγώ το είπα. Ναι, υπάρχει ένα καράβι, το θυμάμαι, είναι τουλάχιστον 4-5 χρόνια. Γιατί δεν παίρνει πριν το. Λοιπόν, το λέτε εσείς ότι είναι. Α, δεν υπήρχε. Το βγάλαμε έτσι, δηλαδή το φαντάστηκε κάποιος και το έβγαλε. Μα υπήρχε, πιάστηκε ένα καράβι τότε. Τι δουλειά έχει όμως.
Ναι. Ναι. Τι δουλειά έχει παραδοσιακά ο Γιώργος, ο Χρήστος, ο Μπάμπης, ο Τάκης με αυτό μα το καράβι. Μα δεν είπαμε ότι έχει. Είπαμε ότι πιάστηκε ένα καράβι με λαθρέα ναι. τσιγάρα και δεν ωραία, ξέρουμε μπορεί να ενημερωθεί οποιοδήποτε. Έχουν δουλειάσει εκεί πέρα ναι. αυτά. Δεν ξέρω, τα ναι. πουλήσαν, τι τα κάνουν. Τουλάχιστον να τα δίνουν ακριβώς, στον κόσμο. Ναι, όταν μιλάμε όμως για ομάδες και πρόσωπα. Δεν είπαμε και ομάδα, φίλε. Μα δεν είπαμε. Δεν σημαίνει είπαμε. Τι. Ας μπορεί οποιοδήποτε να πάρει τηλέφωνο στο Υπουργείο Ναυτιλίας mm-hmm. να ενημερωθεί τι ακριβώς είναι και ποια είναι αυτή η εξέλιξη. Μα, και αν έχει κάποια εμπλοκή, κάποιο πρόσωπο. Δεν είπαμε που ότι αφήνει κάποιος να πει. Ναι, το ήξερα. Ναι, ναι. ναι, το είπε πριν. Μπορεί να μάθει. Mm-hmm. Μπορεί να μάθει. Πάρα πολύ. Όπως και κάτι το οποίο δεν λέγεται. Να, μια επί τη ευκαιρία, το πρόσημο Σισιακά που είχε πει, που mm-hmm. είχε μπει, mm-hmm. ενώ ήταν τελωνιακή παράβαση. Υπήρχε ένα χαρτί με τελωνιακή παράβαση. Δεν υπήρχε πρόσημο όταν υπήρχε αγόρασε. Πρόσημο. Όχι, πρόσημο δεν υπάρχει, υπήρχε κύριοι. Mm-hmm. Είναι ανακοινωμένο, έχει γραφτεί στις εφημερίδες. Υπήρχε τελωνιακή παράταση, παράβαση, το οποίο μπορεί να ήταν από 1000 ευρώ οτιδήποτε. Το πρόσημο μπήκε αφού πουλήθηκε η ΣΕΚΑΠ. Mm-hmm. Και μάλιστα μπήκε με προσαυξήσεις. Αυτό το πρόσημο ξέρετε ποια είναι η κατάληξη. Δεν ξέρω, πού να ξέρω. Για πες. Αφού πουλήθηκε σε ΣΕΚΑΠ. Ψηφίστηκε στη Βουλή τον Νοέμβριο, μπείτε μέσα να τα δείτε mm-hmm. και διαγράφτηκε. Κακός. Τι να κάνουμε. Κακός. Μα αφού αυτή την παράβαση την κάναν πρόσωπα τα οποία ήταν δημόσια λειτουργή. Δεν το θυμάμαι έτσι, αλλά για πράγματα που δεν ξέρω δεν επιμένω. Ναι, μα, δεν το θυμάμαι έτσι. Ήταν οι οποίοι δικαστήκανε και αθωθήκανε. Άκουσε με, γιατί το λέγαμε εδώ και με τον Τάσο και το σχολιάζαμε και έλεγα όταν πήρε τη ΣΕΚΑΠ ο Σαββίδης δεν ήξερε ότι υπήρχε αυτό το πρόστιμο. Εγώ αυτό θυμάμαι. Όχι κύριε. Όχι. Δεν ήξερε, όχι, μα είναι γιατί δεν το ψάξει το αύριο, σε παρακαλώ. Άκουσε, και αύριο στην εκπομπή. Όταν, για να μην λέει ο καθένα το μακρύ και το κοντό. Αν ξέρω κάτι, βλέπει δεν επιμένω. Ναι, αλλά μπορούμε να το ψάξουμε και να επανέλθουμε την επόμενη μέρα. Μα δεν επιμένω. Και να κάνουμε την διόρθωση. Να κάνω λίγο μια παρέμβαση, παρακαλώ. Ναι. Βλέπετε πόσο δίκιο είχα στην εκπομπή τη Πέμπτη όταν μιλούσα για την κατάντια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο, δεν είναι κατάντια, είναι θέμα και προσώπων εδώ. Να, ο καθένας ακούστε ανοίγει. Με λίγο κύριε Γιώργο. Ναι, ναι. Σε λεπτά και άλλο εννοώ. Αντί να βγαίνει ο κύριος Γιώργος τώρα, από την Αθήνα δεν βγαίνεται κύριε Γιώργο. Αναγκάζεσαι να μιλήσεις πράγματα. Και οποία... ο Άκης να βγαίνει ας πούμε από και την και Ευρώπη. Και να λέει ότι είναι αυτός που βγαίνει, δεν μιλάει για ποδόσφαιρο. Και να λέμε, Άκη, και βέβαια, να λέμε Άκη, για πέντε ωραίες φάσεις. Στο πάω κάρι, δεν υπάρχει μάτσο, όμως τι να κάνουμε, δεν υπάρχουν μάτσο, αυτά θα κάνουμε. Για ένα ψαλιδάκι ή για ένα αυτό, συγγνώμη λίγο παιδιά, εμένα ξέρετε δεν μου αρέσει να κάνω. Ναι, αλλά δεν έχει μάτσο τώρα. Να υπερασπίζομαι, τα συμφέροντα ανθρώπων που είναι μαρουλάτη, που έχουν λύσει το πρόβλημα της ζωής τους, συγγνώμη να ολοκληρώσω, που έχουν λύσει το πρόβλημα της ζωής τους, αυτοί, οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους, τα παιδιά των παιδιών τους. Και εγώ να κάθομαι εδώ να μαλώνω με τον Γιώργο, με τον Άκη, με τον Μάκη, με τον Σάκη, με τον Τάκη. Μισό λεπτό, Τάσο. Για το αν μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Όχι, όχι, κάνεις ένα λάθος, σε παρακαλώ. Ή αν μια νομική υπόθεση ενός κόσμου, μιας κοινωνικής. Μισό λεπτό. Είναι αληθινή, αν είναι ψεύτικη. Όχι, μισό λεπτό, Τάσο. Κάνεις ένα λάθος. Όταν κάποιος... Κύριε Γιώργο, γιατί δεν με αφήσετε να μιλήσω. Ναι, ναι, συγγνώμη, ορίστε, τέλειωνε. Ναι, για να το ολοκληρώσω, το θεωρώ μεγάλη ανοησία να υπερασπίζομαι εγώ τον έναν και ο άλλος τον άλλον. Ευχαριστώ. Όχι. Πείτε το. Ωραία, Γιώργο, καταρχάς, πες καταρχάς, αυτό, Γιώργο, δεν είναι θέμα... κλείσε με αυτό όμως, Γιώργη. Ναι, ναι, δεν είναι θέμα υπεράσπισης. Είναι θέμα αλήθειας. Όταν δεν έχει κάποιος να πει κάτι για την ομάδα, χτυπάς τα πρόσωπα. Εντάξει. Μετά. Ο καθένας λοιπόν, έχει την αλήθεια. Οπότε εκεί πάει αλλού. Και θα ήθελα να του πω και εξής πράγμα, το πράγμα τον Άκη, γιατί το επανέλαβες και εσύ Ζάκο. Ναι. Σε παρακαλώ Άκη, ψάξε να δεις τι αναβολές δοθήκανε. Ποιες τέσσερες αναβολές δοθήκανε. Τέσσερες, δεν αναδόθηκαν τέσσερες. Από πού προκύπτει εγώ αυτό. Εγώ δεν το ξέρω. Τι από πού προκύπτει ρε φίλε, από το ρεπορτάζ μπροστά είμαστε. Ποιο ρεπορτάζ παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα, okay. Όχι, τι δεν υπάρχει. Κανένα Γιώργο τόσο καιρό βγαίνει. Κάτι κατά του ΠΑΟΚ έχει κάνει κάτι λάθος. Όχι, δεν άκουσε να σου φέρει θέμα κατά του ΠΑΟΚ. Πες μου, όχι, ένα λάθος έχει κάνει. Και κάποιος και σας λέει, άκουσε με Ζαχό. Ναι, okay. Σε παρακαλώ, ψάξτε το και διόρθωσέ με δημοσίως. Δεν το ψάχνω, φίλε, το διάβασα. Ναι. Εκτός αν δεν ξέρω να διαβάζω. Τέσσερες, εγώ αναφέρομαι στις τέσσερες που λέτε. Ναι, τέσσερις. Τέταρτη αναβολή ήταν αυτή που έγινε Φεβρουάριο, πότε έγινε. Ιανουάριο, πότε έγινε εκεί. Δεν θυμάμαι. Δύο έγιναν, διότι η πρώτη. Η πρώτη, ακούσε με, ναι. Η πρώτη η οποία ήταν στο δικαστήριο mm-hmm. δεν εκδικάστηκε, όχι εξαιτίας αναβολής, mm-hmm. διότι στις 3 η ώρα που υπήρχαν άλλα 14 δικαστήρια, στον mm-hmm. αριθμό Πινάκιο mm-hmm. ήταν πιο πίσω και ακυρώθηκαν 14 δικαστήρια. Mm-hmm. Δεν είχαν τελειώσει, άρα δεν υπήρχε αναβολή. Η δεύτερη στην αναβολή ήταν η ημερομηνία που δικαζόταν ο ΠΑΟΚ με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
ήταν οι ίδιοι δικηγόροι που ήταν ένα χρόνο πριν και ζήτησαν αναβολή. Γιατί είναι η ίδια ημερομηνία. Οι τέσσερες που λένε, από πού προκύπτουν τέσσερες. Τέσσερες προκύπτουν, φίλε, από το ρεπορτάζ. Είπε την τελευταία φορά το Φεβρουάριο, ζήτησε η πλευρά του ΠΑΟΚ αναβολή και πήρε την τέταρτη αναβολή. Τώρα αν και οι τέσσερις οφείλονται στο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι 100% δεν το ξέρω. Αλλά έτσι τέταρτη, διαβάσαμε. Παιδιά. Αν μας γράφουν ψέματα, σου λέμε ψέματα. Α, δεν γίνεται συνέχεια, ρε Γιώργο. Πώς, ρε Γιώργο, δεν γίνεται. Για διάφορους λόγους υπήρξαν αυτές οι αναβολές. Η τελευταία αναβολή που ήταν η τέταρτη. Νομίζω Ιανουάριο πρέπει λόγω κολλήματος των δικηγόρων. Μία από τις τέσσερις ήταν γιατί το δικαστήριο δεν προλάβαινε τις υποθέσεις, αυτό που είπα εγώ αρχικά, εντάξει, και τις υπόλοιπες δύο, έτσι, δεν τις γνωρίζω ότι έχουν γίνει. Ωραία. Αλλά ότι είναι τέσσερις οι αναβολές, είναι τέσσερις, κύριε Γιώργο. Εντάξει, λοιπόν. Είστε σίγουρος. Εντάξει, Γιώργο, ναι. Τι να σου πω τώρα. Κουκλάρετε λίγο να δείτε. Να τις ημερομηνίες. Εντάξει, okay, να το ψάξω, το ψάξα εγώ τώρα, το είδα σου λέω. Καλώς, εντάξει. Έπειτα από τρεις αναβολές, λέει, υπόθεση που αφορά παραβάσεις δοτικού νόμου και οι κατηγορούμενοι το είχα διαβάσει ήταν προγραμματισμένο να εκδικαστεί σήμερα, ωστόσο οι δικηγόροι του κατηγορούμενων δήλωσαν κόλλημα με την αιτιολογία ότι βρίσκονται στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αδρετισμού για την εκδίκαση της υπόθεσης Ξάνης και ζήτησαν εκ νέου αναβολή. Τέταρτη, για 16 Οκτωβρίου ήταν η τέταρτη αναβολή. Οι δύο οι πρώτοι δεν είχε ζητηθεί αναβολή. Ωραία. Ήταν στο δικαστήριο εκεί και ακυρώθηκαν οι μισές οι δίκες. Μα συγγνώμη να πω κάτι για να το κλείσουμε το θέμα. Είναι παράλογο και είναι παράνομο και παράλογο αν ζητάνε δικηγόροι γιατί είχαν εκδίκαση υπόθεση Ξάνης τώρα αναβολή. Όχι, εγώ δεν σταματώ, εγώ δεν αναφέρομαι και σε αυτό. Και την παίρνει δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, όχι, ότι δεν θα εκδικαστεί η υπόθεση. Και άντε και εκδικάστηκε η υπόθεση. Τι θα τον κάνουν δηλαδή το Σαββίδι, δηλαδή, που βάζουν τον ΠΑΟΚ. Γιατί υπήρχε ένα πολύ κάτι. Μπορεί να ισχυριστεί, αν θα ήταν ο Μαρινάκης, όλα τα site και όλες οι τηλεοράσεις τα λέγανε. Το όπλο αυτό είναι αναπτήρας για το πούρο του. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, για να ξέρουμε και τι λέμε. Ωραία. Το θέμα είναι τι. Κλείσα, ότι Γιώργη. Κάποια στιγμή, σκόπιμα, αναφέρονται, λέγονται κάτι και αφήνονται έτσι στο τέτοιο και είναι, επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Ωραία. Έγινε, Γιώργο, να είσαι καλά. Να σε καλά. Εδώ κάτσε, θέλω να πω κάτι. Καταρχήν δεν θα πάρουμε φίλο, θα πάμε στο διάλειμμα. Ό,τι προλάβουμε μετά είναι παρατέταρτο. Έχουμε περάσει μία ώρα και 20 λεπτά, δεν κάναμε διάλειμμα σχεδόν. Λοιπόν, σε αυτό που λέει ο Γιώργος. Όχι τώρα, δεν το λέω τώρα που έκλεισε, πήγα να το πω προηγουμένως, αλλά ο Γιώργος όταν μιλάει είναι χύμαρος, ούτε τον Τάσο που είναι συνοπαδός του δεν αφήνει να μιλήσει. Λες κάτι, εγώ παραλαμβάνω, νομικές γνώσεις δεν έχω, ούτε από διατάξεις ξέρω. Δεν ξέρω αν λες εσύ αλήθεια ή ο Άκης. Όχι επειδή ο Άκης είναι συνοπαδός μου, αλλά δεν γίνεται, ρε Γιώργο. Ό,τι λες ένα λάθος στον ΠΑΟΚ δεν έχεις βρει. Δεν έχεις βρει ένα λάθος. Εδώ μου μας είπες προχθές. Περίμενε, Γιώργο, Τάσο, ένα δεκαδεπτερόλεπτο. Δηλαδή, όχι, θα το σχολιάσουμε. Μου είπες, εγώ επαναλαμβάνω, μπορεί να είσαι ο μεγαλύτερος δικηγόρος, δεν ξέρω, να έχεις γνώσεις. Μου είπες ότι ο ΠΑΟΚ, αν βρεθεί ένοχος, το είπες την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι, δεν πέφτει. Όχι, δεν τον τιμωρούν, όχι μείον 7, τίποτα. Ποια είναι η τιμωρία αν βρεθεί, ρε φίλε, ένοχος ο ΠΑΟΚ? Και τους μείον 7 πίσω μου είπες θα τους πάρει, ακόμη και αν βρεθεί ένοχος. Αυτό μας είπες την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό το πράγμα να μας το λες. Όπως βλέπεις, εντάξει. Όταν ισχύει κάτι, παίρνω εγώ θέση και ας είναι συνοπαδός μου. Τι σχέση, κι εγώ, γιατί εδώ έχω πει, άκουσε με, έχω πει 100 φορές εδώ πέρα ότι δεν σημαίνει όταν μιλάει Αριανός έχει δίκιο και όταν μιλάει ΠΑΟΞΙΣ έχει άδικο. Εγώ δεν κρίνω αυτά, επιχειρήματα κρίνω και λόγο. Σίγουρα θέλω να έχει ο συνοπαδός μου δίκιο. Δεν σημαίνει αν μπει βλακεία θα την υποστηρίξω επειδή είναι Αριανός. Εντάξει, ρε παιδί μου, θέλοντας και εμεί, και εγώ και εσύ, λόγω παδισμού ναι, είναι άλλο. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πάντων, ναι, αλλά δεν μπορεί όταν Αριανός... είναι κάτι το οποίο, ναι. Το οποίο το γνωρίζουμε και αυτό δεν γίνεται, ρε φίλε. Μα εγώ το ήξερα. Το ήξερα ότι είναι τέσσερις, το είπα και μου το στείλαν 10 άτομα τώρα. Τέσσερις είναι. Τώρα λοιπόν, εγώ δεν είπα. Μα το είπα εγώ μόνος μου. Λοιπόν, κάντε το διάλειμμα και θα σας πούμε, κλείνοντας, πότε πιθανό είναι να γίνουν η ημιτελική και ο τελικός κυπέλλου. Μην το κουνήσει κανείς σε 3 λεπτά. Είμαστε πίσω. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. 23, 10, 287 και 3 οκτάρια.
Λοιπόν, Τάσο. Δεν θα βγάλουμε γραμμές. Έχω άλλες, δεν θα βγάλουμε. Έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε δύο γραμμές, θα τους πάρουμε από ένα λεπτό. Δεν θα πάρουμε άλλες γραμμές. Ναι, θα πεις και εσύ αυτά ναι, που θες. Γιατί έχουμε, θα ήθελα να ενημερώσω για το κύπελο. Έχω πάρει από τον Γιώργο τον Ζαγόρα την άδεια για κάποια λεπτάκια. Οπότε να ακούσουμε, λέω, τους φίλους. Έχω και το μήνυμα του φίλου, το έχω ξεχάσει στο 54-222, θα το σχολιάσω. Λοιπόν, πάμε στους δύο φίλους να τους ακούσουμε. Δεν θα πάρουμε άλλες γραμμές. Να πεις και εσύ το θέμα, να διαβάσουμε. Έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Το όνομά σου. Γεια σου. Πασχάλη Ολυμπιακάρα. Γεια σου, ρε Πασχάλη. Σε ακούμε. Γεια σου, ρε Πασχάλη Ολυμπιακάρα. Πού είσαι και λίγο Άρης. Όχι, πολύ Άρης. Μπράβο, Πασχάλη. Γιατί λες Ολυμπιακάρα. Πες Ολυμπιακάρα και Αργιανάρα. Άκουσα, δεις. Γεννήθηκα, μεγάλωσα Ολυμπιακός. Ναι, και ξέρω την ιστορία σου, ρε φίλε, και το ξέρουμε, εντάξει, και αυτό λέμε. Και στην πορεία της ζωής μου βρέθηκε και ο Άρης και τον αγάπησα. Καλέ μου Πασχάλη, δεν είναι κακό, καλέ μου Πασχάλη. Απλά λέμε και τα δύο, δεν είναι καλό που λέμε και τα δύο. Εντάξει, γιατί εγώ το έχω κρύψει ποτέ. Όχι, δεν είναι αυτό, λέμε. Απλά θέλω, έχω μια απορία με σένα. Στο Ολυμπιακός Άρης όταν παίζει, τι είσαι? Ολυμπιακός. Είσαι ωραίος. Σε τιμά αυτό. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Λοιπόν, σας ακούω κάθε μέρα, ανελιπώς, όπως ακούω και άλλες εκπομπές, που βγαίνει και ο Νικόλας και ο Γιώργος από την Αθήνα, που βγήκε προηγουμένως. Όταν κάποιος ακούει τον Γιώργο από την Αθήνα και δεν το ξέρει, νομίζω ότι μιλάει ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, που τα ξέρει όλα. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, από την Αθήνα πήρε τηλέφωνο στο Υπουργείο Ναυτιλίας, όπως είπες προηγουμένως, για το καράβι της Κρήτης, να ρωτήσεις για το Ρόν Ουάν. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα πάρεις τηλέφωνο, ενημέρωσέ μας, γιατί σίγουρα έχεις πάρει τηλέφωνο, με αυτά που πιστεύω και ακούω, οπότε ενημέρωσέ μας για το Ρόν Ουάν και αν θα δικαστεί ο πρόεδρός μου, που όλοι κάθε μέρα τον έχετε για φυλακή και ο άνθρωπος είναι έξω, και όχι μόνο είναι έξω, αλλά βασιλεύει κιόλας. Ωραία. Εσύ το θαυμάζεις, Πασχάλη? Εσύ το θαυμάζεις, τον έξω πρότυπο, ας πούμε, αυτόν τον άνθρωπο? Όχι μόνο, και τον Ιβάν Σαββίδη έχω πρότυπο. Ας τον Ιβάν Σαββίδη, για τον άλλο μιλάμε τώρα. Το θαυμάζεις, τον έξω πρότυπο, ας πούμε? Άκουσα να δεις, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολλά λεφτά, όπως και ο πρόεδρος ο δικός σου, όπως και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, ναι, όχι, εσύ απασχάλιζε, παιδί μου, αυτόν τον άνθρωπο το θαυμάζεις. Θα ήθελες να έχει άλλους 50 τόπους τέτοιους? Σε ορισμένους, άκουσα να δεις, Τάσο. Λοιπόν, να πω, επειδή είναι ο χρόνος... Να το πω διαφορετικά, σε αρέσει ο τρόπος λειτουργίας και ο τρόπος που ενεργεί, σε όλες καταστάσεις? Θα σε καλύψω. Θα σε καλύψω, εντάξει. Λοιπόν, να μιλήσω πρώτα για το ΚΑΣ. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πήγε στο ΚΑΣ, έκανε και αίτηση ο Ολυμπιακός και πέρασε για να παραβρίσκεται και ο Ολυμπιακός στο ΚΑΣ. Το είπαμε αυτό, το είπαμε σίγουρα. Ναι. Να σου πω το λόγο που το έκανε. Ο λόγος που το έκανε είναι να είναι παρόν, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει χάσει ποτέ υπόθεση δικαστική μέχρι τώρα, για να μπορέσει να σε ρίξει τη Β' Εθνική. Και αν σε ρίξει η Β' Εθνική, το πεσινό πρωτάθλημα θα πάει στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτά όμως, φίλε, βλέπεις πολλά western. Ξέρεις γιατί? Γιατί η ανώτερη ποινή που μπορεί να φάει ο ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ είναι η μείον 7. Όλα τα άλλα που είναι western, να πούμε, να βλέπουμε. Εντάξει, λοιπόν. Κοντός τρελμός αλληλία. Σου λέω ποιες είναι οι ποινές. Τρεις είναι οι περιπτώσεις. Εγώ... Ή μείον 7. Λοιπόν, ή μείον 7 παραμένει, ή μείον 7 διαγράφεται, ή πάει υπόθεση ξανά πίσω στην ΕΠΟ. Τι δεν καταλαβαίνετε, δηλαδή? Λοιπόν, πώς πρέπει να το πούμε? Εσύ λες τα δικά σου. Εγώ θα πω αυτό που θέλω. Εγώ λέω τα δικά μου. Λέω τι εκεί στο ΚΑΣ. Μπράβο. Τι δεν καταλαβαίνεις? Εκτός να διαβάζεις τα κόκκινα site, ρε φίλε, και είσαι πρόβατο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, να πω τη γνώμη μου και θα δούμε ποιο θα δικαιωθεί. Κλείσε με αυτό. Όχι. Κλείσε με αυτό, λοιπόν, Πασχάλη. Αφήστε με να... Δεν με αφήνω, Τάσος. Γι' αυτό λέω χρόνο στην περιοχή. Ωραία, πάμε. Πάμε, έλα. Ή θα σωθείς ή θα πες στη Β' Εθνική. Τελειώσαμε, θα δούμε. Δεν ισχύει αυτό που λες, δεν καταλαβαίνεις.
Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό χαζομάρα που λες. Άντε πάλι. Θα το δούμε. Βρε αγόρι μου, καλώς ξέρεις ποιες είναι οι αποφάσεις σου, Κάς. Θα το δούμε, σου. Θα το δούμε, Τάσο μου. Άντε πάλι. Όχι, δεν προλάβεις. Άσε με να τελειώσω. Καταρχήν, κοίτα να γλιτώσεις εσύ από τη σύσταση τιμωρίας. Σύσταση τιμωρίας στο κακούργημα. Γιατί μάλλον εσύ θα πέσεις. Από αυτό μπορεί να πέσεις. Από την πολυδιεκτησία σου, Κάς, δεν μπορεί να πέσεις. Κάτσε όμως να δούμε ποιος έχει δίκιο. Όσο για τον προσδρόμο, αν το θαυμάζω, σε ορισμένα πράγματα ναι, σε ορισμένα πράγματα όχι. Ο λόγος που ενεργεί όπως ενεργεί κατά του ποδοσφαίρου, όπως λέτε, είναι ο εξής. Ότι αν δεν ήταν ο Μαρινάκης να κάνει τα κουμάντα, θα ήταν ο Μελισανίδης που ήταν κάποια στιγμή. Θα είναι κάποιος Βαρδινογιάννης που ήταν κάποια στιγμή. Εντάξει, κατάλαβα, Σκάνη, κατάλαβα. Και σε λέει προκειμένου να κάνει κουμάντο. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, και το τελευταίο και κλείνω. Το τελευταίο και κλείνω. Λοιπόν, ο Σαββίδης δεν είναι, πώς το λένε, μου κάνεις και χάνω τον ερμό μου. Λοιπόν, Χαλίφης. Λοιπόν, δεν είναι Χαλίφης. Απλά θέλει να γίνει Χαλίφης και δεν μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχει ένας τεράστιος Μαρινάκης μπροστά του. Έγινε. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, να σε καλά. Να σε καλά. Ο τεράστιος ο Μαρινάκης είναι μόνο σε όγκο. Σα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Να σε καλά. Και να χαίρεσαι τα κίνητρα που έχεις για να θαυμάζεις μερικούς ανθρώπους σαν αυτούς που μας περιέγραψες. Τελευταίο φίλο, καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή ο κύριος Γιώργος με είπε βλάκα εμένα... Πού ακούστηκε αυτό? Στον αέρα? Λέει βλακίες τώρα προηγουμένως. Θέλω να πω δύο πράγματα σε πολύ λίγο. Δεν το πιάσα αυτό. Εντάξει, άμα το είπε δικό μου λάθος. Άκου. Δικό μου λάθος αν υπόθηκε αυτό. Τα καράβια στην Κρήτη είναι δύο. Το ένα είναι το κολέντρι, το καράβι, το οποίο πιάστηκε με 35 εκατομμύρια ευρώ. Τσιγάρα αξίας 35 εκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο, 11 Ιουνίου του 2017, το Κουλάκοφ, ρωσικό, με 20.000 κούτες, ναι, κούτες. 20.000 κούτες, με 500 πακέτα η κάθε κούτα, 10 εκατομμύρια πακέτα, πιάστηκε στην Κρήτη, στην Παλαιοχώρα Χανίων. Από το 2017 λοιπόν, δεν έχει γίνει τίποτα. Και από το 2013... τα τσιγάρα έχουν σημάδια της ΕΚΑΠ επάνω. Και από το 13 η ΕΚΑΠ ανήκει στον κύριο Σαββίδη. Αυτά, κύριε Γιώργο, για να δεις ποιος είναι βλάκας. Εντάξει, τώρα, καταρχήν, αν υπόθηκε αυτό η λέξη, πραγματικά εγώ σου ζητάω συγγνώμη. Βλάκας. Τα λέει δεν το πήρα χαμπάρι. Δεν το πήρα χαμπάρι. Αν υπόθηκε έτσι όπως λες, δικό μου λάθος. Για να σε καλύψω και να ηρεμήσεις κιόλα. Γιατί σε βλέπω αγανακτισμένο και σκασμένο, σε πλήγει το δίκιο. Πάνε με το όνομα τεπώνυμό σου και κάνε μήνυση στο Σαββίδη. Ρε Τάσο, μια συζήτηση κάνουμε και με το όνομα τεπώνυμό σου, αφού έχεις τόσο ταλγκά χοντρό, και κάνε μια μήνυση στο Σαββίδη. Ρε αδερφέ, αφού είσαι τόσο ασυνικός και τόσο δίκαιος εσύ. Ρε αδερφέ, αφού σε πλήγει το δίκαιο, πάνε. Ρε, πάνε, αγόρι μου καλό. Ρε Τάσο, στο ίδιο. Αφού είσαι και τόσο να πούμε αρσενικό, να πούμε εσύ, να πούμε άγριο αρσενικό και επιθετικός και αυτό και μάγκας, πάνε με το όνομα τεπώνυμό σου να δούμε τη μαγκιά σου. Ρε Τάσο, στο ίντερνετ τα γράφει αναρτημένα. Ρε πάνε με όνομα τεπώνυμό σου, δεν ξέρω, στο ίντερνετ μπορεί να γράφει και για σένα. Στο ίντερνετ μπορεί να γράφει και για σένα, ξέρω εγώ ότι είσαι χοροπηδικτούλης. Σημαίνει ότι ισχύει. Άμπα, μπορεί να μην είμαι χοροπηδικτούλης, μπορεί να γράφει και για σένα ότι είσαι πισωγλέτης. Δεν είσαι όμως, ξέρω εγώ. Πάνε μάμα τεπώνυμο και κάνε μήνυση, έχεις το δικαίωμα. Και δεν πας. Η ουσία... Γιατί δεν πας, κουβακούλα, είσαι κουτούλα, είσαι τι είσαι. Έλα μάρτυρας εσύ να πεις ότι λέω ψέματα. Έλα, άντε κοκοκούπησε, άντε καλό βράδυ. Λοιπόν, τελειώσαμε. Άντε κοκοκό. Οι χαρακτηρισμοί, ας τους αφήσουμε έξω τους χαρακτηρισμούς και από τον αν πέρασε... Σε είπε έτσι. Όχι ένα λεπτό. Ας σε είπε έτσι, φίλε. Δεν το πήρα χαμπάρι ο Γιώργος. Η δικαιοσύνη του δίνει το δικαίωμα, το ατομικό δικαίωμα, να μηνύει τον οποιονδήποτε και να βρει το δίκιο του
στα δικαστήρια. Ναι, αυτό σωστό είναι που λες. Ας πάει ο κύριος Σάκης λοιπόν και ο κάθε κύριος Σάκης, ο κάθε κύριος Τρέγιας που έχει αμφιβολία για το Μαρινάκι, για το Σαββίδι, ναι, για το Μελισανίδη. Ακριβώς, ακριβώς. Να τους κάνουμε όλοι μηνύσεις. Αυτό, αυτό είναι και εγώ, σωστό και είναι και αυτό και όλοι μας. Αυτό είναι σωστό που λες, απλά είπε, αυτό το θυμάμαι που το είπε ο Γιώργος, που λέει να πάρει να ρωτήσει για το είπε και ο Άκης. Να πάρει να ρωτήσει. Ας πάρει, θα σου πει και ο άλλος, ρε παιδί μου. Να πάρει να ρωτήσει για τον Όρουα, θα σου πει και ο άλλος. Επειδή γινόμαστε όλοι μάγκες εκ του ασφαλούς και επειδή οι περισσότεροι είναι κοτόπουλα, δεν πρόκειται να πάει κανείς να το κάνει. Εγώ επαναλαμβάνω, όταν μιλάμε δημόσια πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, έτσι. Όλοι μας. Είπα κάτι πριν ξεκινήσει όλο αυτό. Είπα δεν γουστάρω να υπερασπίζομαι τον έναν και τον άλλον. Εντάξει, και σου είπα την που έχει καταντήσει αυτό το έρμο του ελληνικού ποδόσφαιρου. Να υπερασπίζεται τώρα ο παδός τον πρόεδρο του, που ένας κατηγορείται, ξέρω εγώ, για λαθρεμπόριο τσιγάρων, ο άλλος για λαθρεμπόριο καυσίμων, ο άλλος για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, ο άλλος για σύνδεση συμμορίες, για εγκληματικές οργανώσεις. Καταλαβαίνετε τι μιλάμε, ρε. Και να είμαι εγώ υποχρεωμένος τώρα, γιατί βγαίνει ένας ακροατής, επειδή πειράχτηκε, γιατί εγώ του διαγράψα τι έκανε ο πρόεδρος του. Εγώ επαναλαμβάνω. Και κατέρεσε ότι τον κοπάνησε ο άλλος και μετά ένα μήνα λέει δεν με κοπάνησε, λέει μόνο λεκτική αυτή. Ούτε... Και όχι μόνο δεν παίρνει τοποθέτηση και δεν παίρνει θέση σε αυτό, το αποφεύγει. Ναι. Εντάξει, τον πειράζει που το λέω εγώ, που το περιγράφω, που έχει γίνει και έχει γίνει αντικείμενο εκπομπών σε δεκάδες κίτρινες εκπομπές. Τον πειράζει αυτό, ναι, και δεν τον πειράζει αυτό που έκανε ο πρόεδρος του. Και δεν το αιτιολογεί κιόλας. Ωραία, επαναλαμβάνω. Εγώ απάντησα, μου είπες, εγώ απάντησα και θεωρώ ότι έδωσα καλή απάντηση. Τώρα αυτό το κρίνει ο κόσμος. Δεύτερο. Μα και εγώ τοποθετήθηκα και είπα ότι πιστεύω δεύτερο ότι δεν ισχύουν τίποτα από τα δύο. Δεύτερο. Εντάξει, γιατί ούτε ο Μελισανίδης θα είχε κανένα πρόβλημα να πει ο Καρυπίδης έτσι με κοπάνησε και ωραία το Μελισανίδη, τον ξέρουμε ποιος είναι τώρα. Δεύτερο. Ναι. Αλλά και κάτι ακόμα, εγώ δεν θα αλλάξω την τοποθέτησή μου. Όπως κάνω πάντα, θεωρώ ότι τίτλοι καμία ομάδα δεν χαρίζει, ούτε τελικούς. Το είπα από την αρχή. Ναι, αυτό λοιπόν, το είσαι πει, εντάξει. Να πω λίγο για τους ημιτελικούς. Πες για τους ημιτελικούς, θα διαβάσω λίγο το μήνυμα. Δεν ξέρω, έχουν εξαφανιστεί τα μηνύματα, αλλά θα το θυμάμαι το μήνυμα του 736. Πάμε. Πάμε, δεν ξέρω. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε. Γνωρίσαμε σήμερα ότι μετά τη τηλεδιάσκεψη ότι η πιθανή ημερομηνία έναρξης των πρωταθλημάτων και των play out και των play off θα είναι 6 με 7 Ιουνίου. Ναι, είπες για τρεις εμβόλυμες, έτσι. Είπες τρεις εμβόλυμες. Εγώ νόμιζα συνέχεια νόμιζα θα έχει εμβόλυμες, που λογικά θα είναι το κύπελο. Τρεις εμβόλυμες και play out την Κυριακή Ζάχου, είπαμε. Ναι, το κύπελο πότε γίνεται, για πες. Τώρα θα σου πω, το ζήτημα των ημερομηνιών για το κύπελο της κρεμότητας που υπάρχουν δεν τέθηκε στο σημερινό ΔΣ της Λίγκας, αλλά όλες αυτές οι συζητήσεις έγιναν στη βάση ότι οι τρεις αναμετρήσεις που απομένουν για να ολοκληρωθεί το κύπελο Ελλάδος, δηλαδή η Ρεβάνς Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, η Ρεβάνς Άρης ΑΕΚ και ο τελικός, το σενάριο που ακούγεται και παίζει... Συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες, ναι. Είναι να διεξαχθούν αυτά τα τρία μάτς μετά την λήξη των play-off. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Μέσα Ιουλίου μας λες. Από τις 19-20 Ιουλίου μέχρι το τέλος του επόμενου... Εντάξει, δεν είναι και πολλά. Δηλαδή θα γίνουν Τετάρτη, ναι, ή Κυριακή, ξέρω εγώ, τη μία, και ξεκαπάκι θα γίνει και ο τελικός. Έτσι. Εντάξει, δηλαδή μπορούμε να δούμε το Άρης ΑΕΚ με 37 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα είναι. Τι 37, 40 και χωρίς κόσμο. Έτσι. Και μπορεί να δούμε το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ να πούμε με κανένα σαραντάρι εκεί πέρα στον Πειραιά που κουπανάει. Έτσι ήταν, τι να κάνουμε. Αλλά εκεί πιστεύω κόσμος θα υπάρχει. Και στο... είναι οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι. Που τους είδαμε όταν χάλασε η πόρτα να είναι κοντά στην αποστολή του ΠΑΟΚ για να τους χειροκροτούν. Είπα μία ότι θα είμαι στο. Γιατί έχω ένα γνωστό, τέλος πάντων, μην πω γνωστό εκεί δίπλα σε πολυκατοικία σου χαλό. Αλλά μετά θυμήθηκα ότι θα είμαι εδώ και ότι πάει και γούρι που είμαι εδώ. Στον ημιτελικό σίγουρα θα είμαι, τώρα στο τελικό. Αν θέλω να πω. Σε δύο τελικούς του ΠΑΟΚ που ήμουν στούντιο, 2-2 έχω να ξέρεις. Για να δούμε. Μέχρι στιγμής όλα που ήμουν στο στούντιο προκρίσεις τις πήραμε. Για να δούμε τώρα. Πάμε και εδώ. Να ευχαριστήσω. Έχεις να πεις κάτι το μήνυμα? Όχι, θα το κάνω. Κάνε εσύ αυτά που θέλεις, θα κάνω εγώ έτσι. Θα πω μερικά πραγματάκια, θα διαβάσω και θα πάμε. Να ευχαριστήσουμε άλλο ένα βράδυ το στέκι του Κωστή, τα φιλαράκια μας εκεί στη Νεάπολη, τα πάντα όλα στα κάρβουνα, μοναδικές γεύσεις, σούβλες και σχάρες. Απολαμβάνετε κοντοσούβλι χοιρινό καθημερινά, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλα, κότσι σούβλα, κοτόπουλο, ολόκληρο σούβλα και ό,τι άλλο επιθυμείτε σε κρεατικά πρώτης ποιότητος. Το στέκιο του Κωστή βρίσκεται στη Νεάπολη Ανδρέα Παπανδρέου 113. Τηλέφωνο για delivery για να απολαύσετε όλες αυτές τις περίφημες και μοναδικές νοστιμιές
23-10-6-27-27. Επαναλαμβάνω, το στέκι του Κωστή 23-10-6-27-27. Εκτός από σήμερα που υπάρχει ρεπουδάκι κάθε Δευτέρα και ξεκουράζονται οι φίλοι μας. Λοιπόν, Ζαχουά, έγινε. Τα λέμε αύριο πάλι. Εγώ να ευχαριστήσω και εσύ φυσικά από την πλευρά μας και από την εκπομπή μας όλο το ακροτήριο για την τεράστια συμμετοχή. Πανικός και σήμερα. Έτσι. Έτσι. Τα λέμε αύριο, παιδιά, πάλι στις 9 πρώτα Θεός, με υγεία και όμορφη διάθεση. Καλό βράδυ, φιλιά που μας. Να σε καλά, καλό βράδυ και σε σένα, Τάσο. Ήθελα ένα μικρό σχόλιο να κάνω πριν διαβάσω και τη Μάζδα Μανατίδης και να σας καληνυχτήσω και εγώ, ότι επαναλαμβάνω, ούτε δίκαιος Αριστίδης μου, τίποτα. Επαναλαμβάνω αυτό που λέω συνέχεια. Δεν γίνεται να λέω κάτι να είναι έξω νύχτα και επειδή ο συνοπαδός μου, ο Αριανός, να λέει είναι μέρα, να πω κι εγώ ότι είναι μέρα. Δεν γίνεται, τουλάχιστον εγώ δεν το κάνω. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλό. Και όσον αφορά την αξιοπιστία των λόγων του καθενός, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να πω, ναι, είμαι αντιπαοξής. Ναι, θέλω ο ΠΑΟΚ να μην πηγαίνει καλά. Αυτό δεν μπορώ να κάνω όμως τη μέρα νύχτα και όπως δεν μπορεί να την κάνει και κανένας, νομίζω. Έτσι. Όποιος προσπαθεί να την κάνει, χάνει ο ίδιος, πιστεύω. Λοιπόν, αυτό να διαβάσω και να ευχαριστήσω φυσικά για άλλη μια βραδιά τη Μάζδα Μανατίδης που ήταν βασικός υποστηρικτής εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Μια Μάζδα Μανατίδης που έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, ελαστικά και μετρητή συμπίεσης RX. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο 2310-924-931. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ όλο τον κόσμο για την συμμετοχή και την ακρόαση. Αύριο 9 η ώρα πρώτα Θεός ξανά Ράδιο Μαρμίτα. Μείνετε συντονισμένοι. Στο Λίμπερο 107,4 έρχεται Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα και με την παρέα, την απίθανη παρέα που έχει κάθε βράδυ. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο από το να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.